Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας. Ξεκινάμε σήμερα, μια ιδιαίτερη βραδιά. Είναι μια ιδιαίτερη βραδιά γιατί σε δύο μέρες για κάτι έχουμε εκλογές στην Ελλάδα. Ελεύθερες, δημοκρατικές, υπέροχα, αποφασίζει ο κόσμος. Το ζήτημα είναι, τελικά είναι τόσο ελεύθερα τα πράγματα, είναι τόσο καθαρά, ή μήπως ακόμα και αυτή η ψήφος καθορίζεται από άλλα φαινόμενα και οι συμπεριφορές μας και γενικότερα ο τρόπος που σκεπτόμαστε, που τρεφόμαστε, που αντιδρούμε και με λίγα λόγια προγραμματιζόμαστε από πράγματα που ίσως λίγο τα αντιλαμβανόμαστε αλλά δεν τα κατανοούμε στην ολότητά τους γιατί μας λείπουν τα στοιχεία. Σήμερα λοιπόν αυτή η εκπομπή θα πάει πολύ βαθιά. Και όπως πάντα κάνουμε, θα ψάξουμε να βρούμε τυχόν αιτίες που μπορούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, και όχι βέβαια σε αυτό της Κυριακής, που κάπου έχει καταντήσει ένα πανηγυράκι, ευτελίζοντας θεσμούς, ευτελίζοντας ανθρώπινη αξιοπρέπεια κτλ. Κτλ. Που τα βιώνουμε καθημερινά, τα λέμε, αλλά τελικά λίγα πράττουμε για να αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων. Σήμερα λοιπόν θα δούμε ένα πολύ μεγάλο θέμα που θα είναι και το βασικό θέμα και της ομιλίας του Σαββάτου στον Κολωνό, γιατί εμείς το Σάββατο θα κάνουμε ομιλία. Βεβαίως και θα κάνουμε, διότι είναι τόσα πολλά αυτά που πρέπει να βγούνε που δεν μας επηρεάζουν ούτε εκλογές ούτε οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί, γιατί αυτό που μας απασχολεί είναι η ουσία των πραγμάτων. Και η ουσία των πραγμάτων θα είναι σήμερα το θέμα, το μεγάλο αεροψεκασμί. Τι συμβαίνει, και αυτό θα είναι το βασικό ζητούμενο, τι συμβαίνει με τους ψεκασμούς, είναι αλήθεια, είναι ψέματα, έχουμε στοιχεία, δεν έχουμε στοιχεία, έχουμε παραποιήσει στοιχεία, τα γνωρίζουμε όλα. Τι συμβαίνει πραγματικά λοιπόν με τους αεροψεκασμούς, και έχουμε την ιδιαίτερη χαρά σήμερα στην εκπομπή μας να φιλοξενούμε τον καθηγητή χημίας και μέλος του Δημοκρίτου, τον κύριο Κατσαρό. Κύριε Κατσαρέ, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας που είστε κοντά μας. Και δική μου τιμή. Και βεβαίως θέλω να βάλουμε βαθιά το μαχαίρι. Γιατί αυτά τα οποία συζητούνται και σε εφημερίδες και στο διαδίκτυο και παντού για τους ψεκασμούς, τους χημικούς ψεκασμούς, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, πιστεύω πως είναι ένα θέμα που αφορά όχι μόνο τους Έλληνες, αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα. Βεβαίως, κύριε Μπεξή, έχουμε πολλά να πούμε που δεν γνωρίζει ο κόσμος. Η ελληνική πολιτεία πρέπει επιτέλους να πάρει θέση μέχρι εδώ. Μάλιστα. Θα τα πούμε λοιπόν. Δεν μπορεί να αγνοεί ακριβώς για τόσα χρόνια. Και δεν βγαίνουν, κύριε Κατσαρέ, προς τα έξω. Δεν τα λένε αυτά. Έχουμε πολλά να πούμε λοιπόν. Σήμερα το κεντρικό θέμα της εκπομπής είναι αυτό ακριβώς, και θα χαρούμε μας το αναλύσετε χωρίς να κρύψουμε απολύτως τίποτα, να δώσουμε στους Έλληνες και στις Ελληνίδες όλα τα στοιχεία. Δεν έχουμε λόγο, κύριε Μπεξή, να κρύψουμε. Ακούστε, η πολιτεία έχει υποχρέωση να πει σε όλους αυτούς τις μαρτυρίες, τα εκατομμύρια των κατοίκων που διαμαρτύρονται, να τους δώσει μια υπεύθυνη και επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν θα το ξεκινήσουμε σήμερα. Και πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή έχει πετύχει, κύριε Κατσαρέ, πάρα πολλές ανατροπές. Σήμερα ξεκινάμε και βγάζουμε το θέμα προσπαθώντας να δημιουργήσουμε μια ακόμα ανατροπή. Γιατί όπως είδατε και το σήμα της εκπομπής είναι φέρνουμε τα πάνω κάτω και τα φέρνουμε σε αυτή την εκπομπή. Και σήμερα ξεκινάμε όπως και με τα πετρέλαια, όπως και με τις αρχαιολογικά δεδομένα κτλ. Κτλ. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια. Λοιπόν, μαζί μας η κυρία Ντουανέτα Καλέγια. Καλώς ήρθατε, κυρία Καλέγια, και πάλι κοντά μας. Καλώς σας ξαναβρίσκω. Μεγάλη μας χαρά, έχουμε και αρχαιολογικά θέματα να θίξουμε σήμερα και δημοσιεύματα και να μιλήσουμε και για τον Διοσκουρίδη. Βεβαίως. Και πάλι, γιατί τον αδικήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Και είναι κρίμα, ναι, γιατί αυτά που θα ακουστούν θα τσαντήσουν πολλούς κατά την προσφυλή κρίση. Ο κύριος Κωνσταντίνος Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου, χαίρομαι και πάλι που είστε κοντά μας. Και εσείς θα μας θίξετε πάρα πολλά ζητήματα. Έχετε φέρει σημειώσεις, βλέπω. Είσαστε προετοιμασμένος στο έπακρον. Έτσι. Προσπαθώ να συνεισφέρω με όσες γνώσεις έχω. Πρώην
διευθυντής της Βιτανιδίου Σχολής και ανώτατος στέλεχος σε μεγάλες εταιρείες. Ο κύριος Γεωργίου, για όσους τώρα για πρώτη φορά βλέπετε την εκπομπή. Και βέβαια ο κύριος Καρποδίνης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο συντονιστής της εκπομπής. Κάθε φορά μου αλλάζετε παρτενέρ και έχω μπερδευτεί τελευταία. Σας αφήστε τα αυτά, σας στείλω πιο ζωηρό. Έτσι. Εγώ είμαι ζωηρός και ζωηρός ξεκίνησε η κυρία Γαλέγια ότι θα τσαντιστούμε σήμερα με αυτά που θα πει. Έχω κι εγώ να πω κάτι τσαντιστικά. Να πείτε. Είναι τσαντιστικά όλος. Γιατί ο κόσμος μου λέει, για δεν μιλάει, για δεν λέει περισσότερο ο Καρποδίνης. Μα τι να πρωτοπούμε εδώ πέρα. Έτσι. Έχετε φέρει τον κύριο Κατσαρό, θα πούμε για τα chemical trace κατά την αρχαιότητα, κατά τον Ισίωδο, λεγόντουσαν chemical trace. Οπ, την πέταξε την πρώτη βόμβα. Ναι. Τα λέει ο Ισίωδο στα έργα και ημέρες. Θα μας το πείτε. Chemical trails και τέτοια. Βέβαια. Θα μας πείτε, κύριε. Βέβαια. Και έχω διαβάσει όλη την εβδομάδα. Επιτρέψτε μου, όλη την εβδομάδα διάβασα το λεξικό μερικών λέξεων και μαθαίνω τουρκικά. σήμερα αυτά που σας πούμε... εντοπατέ αυτό στην εκπομπή. Όχι, εσείς είχατε φέρει και το χαρτί εδώ πέρα και πιο παλιά. Πιο παλιά, αλλά τώρα βγάλατε εσείς το λεξικό και εγώ αρχίζω να διαβάζω. Είμαι μελετηρό άτομο. Και καλά κάνετε. Δεν είμαι αμελέτητος. Όχι. Προσέξτε. Που πρέπει να μάθουν τα παιδιά μας τουρκικά για να κατανοήσουν, λέει, ακούτε κύριε Κατσαρέ, πρέπει να μάθουν Τούρκοι κατά Ελληνόπουλο, κατά ανάγκη και να μπουν και στα σχολεία τα Τούρκοι. Να σας δώσω και μια είδηση τώρα πριν ξεκινήσουμε. Ναι, πείτε την. Λοιπόν, να πούμε καλό μήνα, προχτές είχαμε Πρωτομαγιά, έτσι δεν είναι, μπήκαμε σε άλλη ευθεία. Λοιπόν, στις 7 Μαΐου ξεκινάει στην Τουρκία να παίζεται ένα καινούριο σύριαλ με υψηλά νοήματα. Είναι ένας Τούρκος ο οποίος είναι παντρεμένος στην Τουρκία. Έχει έρθει στη Μυτιλίνη για εμπορικές δουλειές και τα φτιάχνει με μια άλλη παντρεμένη στη Μυτιλίνη. Μιλάμε για υψηλά νοήματα. 7 Μαΐου ξεκινάει να πέσει στην Τουρκία και είναι γυρισμένο και με Έλληνες τοπιούς. Μάλιστα. Οπότε ο καθένας αντιλαμβάνεται τι βομβαρδισμός τουρκικής. Και εδώ βγήκε ο κύριος Αγούδημος, έδωσε μια συνέντευξη. Ο κύριος Αγούδημος έδωσε μια συνέντευξη στην οποία είπε ότι έχουν πέσει οι τιμές. Κυκλοφορεί η συνέντευξη, θα τη βγάλουμε και στην ιστοσελίδα μας, στα μυστικά περάσματα. Οι τιμές σε τι? Στα πλοία. Και είπε οι Τούρκοι επιχειρηματίες μπορούν να έρθουν να αγοράσουν πλοία. Και ήδη οι τουρκικές εταιρείες ετοιμάζονται. Αυτό τα δικά του τα πούλησε. Ετοιμάζονται να αγοράσουν πλοία ελληνικά και να μπουν και μάλιστα να πάνε και στο λιμάνι του Πειραιά να καταστήσουν τουρκικές εταιρείες. Λοιπόν, θα τα πούμε, έχουμε και εγώ θέματα. Το πάμε επιτούντως, επειδή είναι νωρίς, γιατί μετά θα τσαντιστούμε περισσότερο να έχουμε περάσει αυτή την αστραπό, καταλάβατε. Και ο κύριος Βαρελάς μαζί μας. Καλησπέρα. Κύριε Βαρελά, καλησπέρα σας. Κύριε Βαρελά, θα ξεκινήσουμε αμέσως με εσάς. Πάμε να δούμε το πρώτο θέμα που έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Και θα ήθελα αυτό το θέμα ή δυνατόν να ξεκινήσουμε με τους ψεκασμούς, να δείξουμε λοιπόν το θέμα των ψεκασμών για να μπούμε στο θέμα μας. Ένα από τα μεγάλα θέματα που το δούμε στη μεγάλη ταλανίζει τον κόσμο, άστε, γιατί δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Έχω δίπλα με τον κύριο Κατσαρό και θα μας διαφωτίσει σε πάρα πολλά πράγματα, θα μας πει πάρα πολλά. Το μόνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι έχουν ζητηθεί με ερωτήσεις σε πάρα πολλές χώρες για το τι είναι αυτό που ψεκάζεται ο κόσμος, απαντήσεις δεν έχουν δοθεί ποτέ. Το θέμα λοιπόν είναι από τη σελίδα μας, φίλες και φίλοι, μπείτε στη σελίδα μας, μυστικάπεράσματα.gr, αεροψεκασμοί με χημικές ουσίες, το φαινόμενο. Αυτά που βλέπουμε καθημερινά πάνω από τα κεφάλια μας και δεν ξέρουμε τι είναι. Ωραία. Δεν ξέρουμε. Τι είναι αυτά λοιπόν που βλέπουμε στον ουρανό? Είναι αλήθεια, είναι ψέματα, είναι φαντασίες. Μόνο φαντασίες δεν θα μπορούσα να τα πω, κύριε Παίξη. Έτσι. Δεν είναι κάτι γιατί το βλέπω ξέρετε, εδώ. Προσπαθούν να μας πείσουν οι κυβερνήσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, ότι δεν υφίσταται, είναι τίποτα. Ένα μηδέν. Ναι. Λέει, είναι οι ουρές, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κατσαρέ, για να μπούμε σε εσάς, είναι οι ουρές που αφήνουν τα, από πίσω τα καύσιμα τα αεροπλάνα. Πλάνα. Πείτε μας λοιπόν, είναι έτσι ή όχι? Δεν είναι έτσι, κύριε Παίξη, σε καμία περίπτωση. Διότι όλοι μας έχουμε παρατηρήσει τις ουρές, τις λευκές ουρές που αφήνουν τα αεροπλάνα τα ταξιδιωτικά που κάνουν τις γραμμές για τις διάφορες χώρες της Ευρώπης και παντού στον κόσμο, οι οποίες λευκές ουρές μετά από μερικά λεπτά εξαφανίζονται. Μπορεί να είναι 10 λεπτά, μπορεί να είναι και μισή ώρα, αλλά οπωσδήποτε εξαφανίζονται. Είναι όμως κάποια άλλα αεροπλάνα τα οποία είναι χωρίς διακριτικά. Συνήθως είναι χρώματος λευκού, είναι του τύπου KC-10 ή KC-135, τα οποία πετούν και αυτά σε μεγάλο ύψος. Και οι ουρές τις οποίες αφήνουν
δεν εξαφανίζονται ούτε μετά από 5 λεπτά, ούτε από 10 λεπτά, ούτε από μισή ώρα. Αντίθετα, διαρκούν αρκετές ώρες και απλώνονται και καλύπτουν και ένα μεγάλο μέρος του ουρανού. Αυτά απογειώνονται από κοινά αεροδρόμια τα αεροπλάνα. Αυτά απογειώνονται από στρατιωτικά αεροπλάνα. Από στρατιωτικές βάσεις. Ναι, κυρίως από στρατιωτικές βάσεις, από βάσεις του ΝΑΤΟ, και επομένως δεν δίνουν και διαγράμματα πτήσεως. Και γι' αυτό υπάρχουν οι μαρτυρίες χιλιάδων ανθρώπων εδώ στην Ελλάδα. Η πρώτη διαμαρτυρία οργανωμένη έγινε στο νησί της Αίγινας, και συνεχεία στην Κρήτη, στην Αθήνα. Ξυπνάει λίγο. Άρα μας ψεκάζουν αεροπλάνα του ΝΑΤΟ. Το ερώτημα είναι αυτό. Μας ψεκάζουν αεροπλάνα του ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω αν είναι του ΝΑΤΟ, αλλά ξέρω ότι τουλάχιστον έχει αφήσει να διαρρεύσει ότι αυτά προσγειώνονται και απογειώνονται από βάσεις του, κυρίως του ΝΑΤΟ. Και είναι πάνω από χώρες που ψεκάζουν, κυρίως χώρες του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Η Αμερική, ο Καναδάς. Και δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το αντίπαλον δέος. Δηλαδή δεν υφίσταται το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Ναι. Έτσι. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτά τα αεροπλάνα, μάλλον οι βάσεις του ΝΑΤΟ είναι παντού σε όλο τον κόσμο. Ναι. Είναι κάποιων χωρών που... Ακριβώς, ακριβώς. Και θα ήθελα από την αρχή να κάνω και μια διευκρίνηση. Μάλιστα. Διότι είχε γίνει και μια επερώτηση από τον κύριο Φώτη Κουβέλη όταν ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση και... είχε ρωτήσει τι συμβαίνει με αυτές τις ουρές των αεροπλάνων που παραμένουν για πολλές ώρες πάνω από πολλές πόλεις της Ελλάδας, και η απάντηση που πήρε ήταν ότι πρόκειται για γεωργικούς ψεκασμούς. Και εδώ ήθελα να διευκρινίσω. Μισό το, ναι. Ότι... μισό. Αυτό είναι το καλύτερο. Ναι, ναι. Το καλύτερο. Μισό λεπτάκι. Ναι. Εγώ λοιπόν που είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να πιστεύω ότι είναι έτσι, ναι, ότι δεν υπάρχουν ψεκασμοί, αεροψεκασμοί, να πάρουμε την άλλη πλευρά, ναι, έτσι. Σας λέω. Γιατί δεν είναι γεωργικοί ψεκασμοί. Δώστε, ναι, μας τις αιτιολογίες, ναι, γιατί ως μέλος, λοιπόν, του Δημοκρίτου, όχι, νομίζω πως είστε, και επειδή έχετε ασχοληθεί και ως χημικός, απευθύνομαι στην απλή λογική των τηλεθεατών σας. Ωραία. Και τους λέω ότι οι γεωργικοί ψεκασμοί γίνονται πάνω από αγρούς. Αντίθετα, οι χημικοί αεροψεκασμοί γίνονται πάνω από μεγάλες πόλεις. Άρα είναι ένα παραμύθι οι γεωργικοί. Ψεκασμοί. Παραμύθι γεωργικοί, ναι, ψεκασμοί. Δεύτερο. Παλιά λέγανε ότι είναι μετεωρολογικά τα αεροπλάνα, ότι... και ότι αυτή, ναι, η μετακίνηση του νέφους εντός εισαγωγικών που αφήνει, ακριβώς, είναι για να δουν διάφορα, αλλά άλλο παραμύθι. Ακριβώς. Αυτό. Συγγνώμη που διέκοψα. Ναι, παρακαλώ. Δεύτερον, τα αεροπλάνα τα οποία κάνουν γεωργικούς ψεκασμούς, κάνουν τους ψεκασμούς αυτούς από ένα ύψος 50, 100, το πολύ 120 μέτρων. Αυτά τα αεροπλάνα που μιλάμε για τους χημικούς αεροψεκασμούς είναι σε ύψους 10-15 χιλιάδων μέτρων. Εκεί που κετάνε τα αεροπλάνα των μεταφορών. Επομένως κανείς δεν ραντίζει γεωργικές εκτάσεις σε ένα ύψος 10.000 μέτρα. Πολύ λογικό. Προφανώς. Και το τρίτο και τελευταίο, γιατί να δούμε και την έκταση της υποκρισίας, κύριε Μπεξή, το Υπουργείο απάντησε... Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας απάντησε ότι η χημική είναι γεωργικοί ψεκασμοί, οι οποίοι όμως, σας λέω και το ξέρει ο καθένας και μπορεί να δει παντού στο διαδίκτυο, έχουν απαγορευτεί οι αεροψεκασμοί πάνω από γεωργικές εκτάσεις με φυτοφάρμακα από το 1994. Έχουν απαγορευτεί. Έχουν απαγορευτεί. Από γεωργικές εκτάσεις. Ναι, ναι, ναι. Τότε τι είναι αυτό. Δεν έχουν απαγορευτεί από αστικά κέντρα όμως. Μα εδώ συγγνώμη. Για τα αστικά κέντρα που πετάνε από πάνω. Εσείς φυτεύετε ντομάτες στο μπαλκόνι. Αλλά μπορεί το αεροπλάνο από τόσο ψηλά να μας βλέπει για έντομα. Μας βλέπει για έντομα. Και σε κάτι σου λέει πλακώσαν έντομα από πάνω. Να σας κάνω μια ερώτηση. Το αφήνουμε αυτό. Ας πούμε, αυτοί είπαν ότι είναι γεωργικοί ψεκασμοί, έτσι. Κάποιοι ισχυρίζονται. Δηλαδή, η απάντηση του Υπουργείου Γεωργίας. Ναι, η απάντηση της Βουλής. Θα το πάμε στην επερώτηση του συγκεκριμένου βουλευτή. Η απάντηση της Βουλής ήτανε ότι είναι γεωργικοί ψεκασμοί. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ναι, ναι. Όχι, στην επερώτηση του βουλευτή. Ναι, και αυτός τι έκανε. Απαντήθηκε. Όταν πήρε αυτήν την απάντηση. Είπε εντάξει, γεωργικοί ψεκασμοί είναι. Ναι, έκτοτε δεν έδωσε συνέχεια. Δεν έδωσε συνέχεια. Ναι. Αλλά έγινε η ερώτηση. Γίνεται η ερώτηση για να γίνει η ερώτηση.
Εγώ δεν λέω τίποτα. Αλλά εδώ θα ήθελα να σημάνω. Εγώ δεν λέω τίποτα. Εγώ λέω έγινε η ερώτηση. Για να γίνει η ερώτηση. Μήπως τελικά μας δουλεύουν ψηλό γαζί όλοι τους. Να σας πω και κάτι άλλο. Από τους συνεργάτες σας, από τις φωτογραφίες τις οποίες δείχνει, αυτές οι ουρές. Πάμε να δούμε μερικές φωτογραφίες. Πάμε στις οθόνες μας. Κύριε Βαρελά, σας παρακαλώ, προβάλλετε την πλάτη. Μάλιστα. Εδώ τι βλέπουμε. Εδώ είναι μια περιοχή καθαρή πάνω από τη μάχη. Μάλιστα. Καθαρή. Δηλαδή βλέπουμε τη μάχη. Έτσι. Ναι. Από δορυφόρο. Ναι. Πάμε παρακάτω. Η επόμενη φωτογραφία. Μάλιστα. Εδώ, στην Ιταλία πάλι. Μια καθαρή περιοχή, έτσι. Ναι. Εδώ τι είναι αυτό τώρα. Εδώ. Όλες αυτές, όπως έχετε προσέξει, τα αεροπλάνα όταν περνάνε ακολουθούν μια τέτοια γραμμή. Δεν ακολουθούν ούτε μια γραμμή ζιγζάγ, ούτε μια διαγραμμή διασταυρώμενη, ούτε μια γραμμή διακοπτόμενη. Και εδώ παρατηρούμε να υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις, να υπάρχουν γραμμές οι οποίες είναι διακοπτόμενες, οι οποίες είναι ζιγζάγ, έχουν όλων δυνατών τα σχήματα. Κάτι που ποτέ δεν παρατηρούμε στις ουρές των συμβατικών αεροπλάνων. Ναι. Εδώ βλέπουμε ένα οργασμό από γραμμές. Ναι. Έτσι. Λες και είναι ένας άβακας. Λες και είναι ένας άβακας. Στην αρχαιολογία, κύριε Καλέγια, έχουμε τον άβακα για να κάνουμε αποτύπωση σε αντικείμενα που είναι από κάτω. Έτσι. Λοιπόν, άβακας εδώ. Αλλά εδώ βλέπουμε και κάτι άλλο. Βλέπουμε απίστευτες γραμμές. Ναι, και αν προχωρήσουμε και παρακάτω, θα δείτε. Ναι. Εδώ, τι είναι αυτό. Μάλιστα. Προχωρούμε και παρακάτω. Εδώ είναι χημικά ίχνη, λέτε. Μισό. Ναι, ναι, ναι. Να σταθούμε σε αυτό. Χημικά ίχνη. Τι σημαίνει. Εγώ ρωτάω εσάς και τους τηλεθεατές σας, έχουν δει ποτέ ουρές αεροπλάνων να έχουν τέτοια σχήματα. Μάλιστα. Όχι, εγώ τουλάχιστον δεν το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή εδώ φαίνεται ότι έχουν πάρει συγκεκριμένες συντεταγμένες για να αποτυπώσουν. Για το βλέπουμε από ψηλά αυτό. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Εδώ κοιτάξτε τι. Σε αυτό που λέει ο κύριο Κατσαρό, κύριε Μπέξη, ναι. Για να το διευκρινίσουμε, τα τσέ, τα ερωθούμενα που λέμε, τα κλασικά, και είναι η κυροζίνη Α1. Η κυροζίνη Α1 εξαερώνεται πριν λειτουργήσει. Είναι δηλαδή υψηλή υφή υγρό καύσιμο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή όχι να αφήσει ίχνη. Είναι έτσι ακριβώς. Μόνο η μύτη σου ακριβώς, το πιάνει. Βγάζουν υδρατμούς, οι οποίοι στην πολύ χαμηλή θερμοκρασία, μείον 30, μείον 40 βαθμών, μετατρέπονται σε κρυστάλλους, οι οποίοι μέσα σε μερικά λεπτά εξατμίζονται, εξαερώνονται. Και δεν υπάρχουν, ενώ αυτοί κοιτάξτε παραμένουν. Έπειτα για τους ραντισμούς βλέπετε, ραντίζει κανείς αυτό, πάνω πόσο, από τη θάλασσα, υπάρχουν αυτό. Γεωργικές εκτάσεις. Ναι. Μπορεί να διαρκήσει και 5 ώρες και 6 ώρες και παραπάνω και να απλωθεί ακόμα περισσότερο στον ορίζοντα. Τι λέτε τώρα, δηλαδή έχουμε στοιχεία που μας λένε ότι αυτές οι γραμμές από δορυφόρους παραμένουν στον ουρανό για 5 και 6 ώρες. Ακριβώς και ακόμα παραπάνω και αν δούμε και κάποια παραπάνω. Κύριε Γεωργίου, σας παρακαλώ, τη γνώμη σας. Παρακαλώ. Εγώ κατά το παρελθόν έχω ασχοληθεί με ψεκασμούς, αλλά κυρίως με weather condition. Δηλαδή, έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία που μπορούν ακόμα και τις συνθήκες τις μετεωρολογικές να τις μεταβάλουν. Ναι. Θυμάμαι στους Ολυμπιακούς της Μόσχας, δεν έβρεξε καθόλου, έσπρωξαν τα σύννεφα και οι Ολυμπιακοί διεξήχθησαν κανονικότατα. Το αντίθετο μπορεί να γίνει τώρα, όταν έχουμε ανομβρία να μεταφέρουμε από όλους. Δηλαδή, τα όπλα της νέας τάξης πραγμάτων τώρα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Θα ήθελα να... Υπάρχει μια απαγορευμένη... Στη συνέχεια να πάμε σε αυτά. Εγώ... Γιατί θα το ανοίξουμε στη συνέχεια, σιγά σιγά. Εγώ... Μόλις ξεκινήσαμε, έχουμε 2,5 ώρες εκπομπή. Πάμε σιγά σιγά. Θα ήθελα όμως αυτό να ναι. πω. Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο κύριος Γεωργίου, διότι όλα αυτά τα πειράματα αφενός με να αποβλέπουν σε κάτι που ονομάζεται αέριο φαινόμενο του θερμοκηπίου που θα αναλύσουμε μετά, αφετέρου δε αποβλέπουν και στη μεταβολή του κλίματος. Έτσι λοιπόν αυτά τα πειράματα δεν γίνονται τυχαία, αλλά γίνονται για να μεταβάλουν το κλίμα. Και αυτοί είναι οι λόγοι όπου γίνονται οι ραντισμοί. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Μας πήγατε αμέσως στους λόγους. Λοιπόν. Θα τα δούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Φίλες και φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα είναι μια εκπομπή που θα σπάσει κόκαλα. Έχουμε πάρα πολλά ακόμα να πούμε. Μόλις ξεκινήσαμε. Και αυτή η εκπομπή να το θυμάστε ότι για άλλη μια φορά θα φέρει τα πάνω κάτω. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
με τα τεχνικά στοιχεία. Ναι, επιστρέψαμε γιατί φίλες και φίλοι εδώ, το ξέρετε, το έχετε καταλάβει ήδη, στο διάλειμμα, προχωρούμε τη ροή της εκπομπής με τα καινούργια στοιχεία που είναι τόσα πολλά, προσπαθούμε να τα χωρέσουμε και να τα εξονομήσουμε για να σας δώσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πάμε σε αυτό που λέγατε λοιπόν. Πάμε σε αυτό που λέγατε και αμέσως μετά να δούμε σε αυτό τον κύριο Βαρελάτο. Πολύ σωστά επεσήμανε ο κύριος Γεωργίου ότι ψεκασμοί γινόταν και γίνονται. Όχι μόνο για να προκληθεί βροχή όπως έλεγε, αλλά θα σας πω κάτι συνταρακτικό, το οποίο αποκαλύφθηκε πρόσφατα από τα αρχεία της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Όταν έγινε το δυστύχημα του Τσέρνομπιλ, που ήταν 26 Απριλίου, πριν μερικές μέρες, το 1986, τότε το σύννεφο, το ραδιενεργό, που ήρθε και στη χώρα μας, πήγαινε προς τη Μόσχα. Και η Σοβιετική Ένωση τότε τι έγινε, έριξε χημικές ουσίες και ράντισε και προκάλεσε αυτό το χημικό, το ραδιενεργό νέφος να πέσει στην Ουκρανία και να μην φτάσει ποτέ στα 20 εκατομμύρια των κατοίκων της Μόσχας. Και την πληρώσαν οι έρημοι Ουκρανία. Την πληρώσαν οι κάτοικοι. Με τα Μπεκερέλ, τα περίφημα τότε. Ακριβώς, με τα Μπεκερέλ και λοιπά. Ναι. Και κάτι άλλο, για να μην υπάρχει παραμικρή αμφιβολία ότι ραντιζόμαστε όλα τα πρόσφατα χρόνια, στον πόλεμο του Βιετνάμ, οι Αμερικανοί για να αποφυλώσουν, για να ρίξουν τα φύλλα από τα δέντρα στα δάση και να εντοπίσουν τους Βιετκόνγκ, ράντιζαν με ένα φυτοφάρμακο που ονομαζόταν Agent Orange, πορτοκαλής παράγων, και αυτή δυστυχώς το φυτοφάρμακο αυτό περιείχε διοξίνες και μέχρι σήμερα 1 εκατομμύριο άνθρωποι στο Βιετνάμ έχουν πεθάνει από καρκίνους και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους Βιετμανέζους παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου αυτού. Τι έχετε να γιατί μας πει, και τα παιδιά των παιδιών. Ναι, και οι κόρες οι οποίες γεννήθηκαν από το 1975 και μετά, στην ηλικία των 30-35 ετών, αρχίζουν και εμφανίζουν καρκίνους της κίστεως και καρκίνους για πρόβλημα. Ακόμα και τα παιδιά των παιδιών τους. Φίλες και φίλοι, καταλαβαίνετε τι έχει να ακουστεί, τι πράγματα έχουν ακουστούν στην αίθουσα διαλέξεων του ΙΧΟΡ το Σάββατο στις 7 η ώρα, Δωδώνης 36 στο Κολωνό, με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους, όπου ο κύριος Κατσαρός θα μας κάνει την τιμή να μας μιλήσει για όλα αυτά και παράλληλα να βρεθούμε και εμείς οι υπόλοιποι συντελεστές της εκπομπής για να ακούσουμε τα πολύ σημαντικά αυτά και να ρωτήσουμε και εμείς για να μάθουμε, γιατί αυτό είναι η γνώση. Άρα με μεγάλη μας χαρά, κύριε Κατσαρέ, θα περιμένουμε την ομιλία σας αυτό το Σάββατο στις 7 η ώρα, Δωδώνης 36 στον Κολωνό. Από τώρα ετοιμαστείτε, γιατί είναι μια σπάνια ευκαιρία να έχουμε έναν τέτοιον επιστήμονα, έναν τέτοιον εμβρηθή νου κοντά μας, που έχει ασχοληθεί τόσο πολύ με το θέμα. Ίσως καλλινέας άλλος στην Ελλάδα δεν έχει ασχοληθεί τόσο πολύ, κύριε Κατσαρέ, όπως εσείς με το θέμα των ψεκασμών. Και είναι η αλήθεια αυτή. Τώρα, φίλες και φίλοι, πρέπει να σας πω και κάτι άλλο ευχάριστο. Με τα βιβλία έγινε ένας χαμός την τελευταία φορά. Βγήκε ο κύριος Ζήτρος, η εκδόση Ζήτρος, το θυμάστε, πανικός, απόλυτος. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ζήτησα από τον κύριο Ζήτρο, επειδή εξαντλήθηκαν οι σειρές, να μας δώσει ακόμα περισσότερες, ένα μεγάλο σχετικά αριθμό, σχετικό είναι βέβαια το μεγάλος, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη ζήτηση τη μοναδική, γιατί είναι τεράστια η προσφορά αυτή των βιβλίων. Να γιατί η γνώση είναι σημαντική, να γιατί η γνώση μας ανοίγει ορίζοντες. Πάμε να δούμε πάλι λοιπόν, για όλες και όλους εσάς, τη μεγάλη προσφορά που ξαναβγάζουμε ειδικά. Και θα μιλήσουμε και για τον Διοσκουρίδη, τον πατέρα της κυρία Ντουανέτα, φαρμακολογίας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Διοσκουρίδης, τα ξαναλέμε γρήγορα. Πιάστε τα τηλέφωνα, διότι λίγες ακόμα σειρές θα διατεθούν. Σας είπα, του ζήτησα του κύριου Ζήτρου, θα βγάλουμε ένα αριθμό ακόμα από τη δεύτερη, από τη μεγάλη αυτή προσφορά που η εκπομπή αυτή, τα μυστικά περάσματα θα βγάσουν. Η πρώτη μεγάλη προσφορά μας λοιπόν για σήμερα, για δεύτερη φορά. Διοσκουρίδης, περιήλυση ιατρικής, ένα βιβλίο 750 σελίδες περίπου, έτσι. Οι τρεις μιλήσει, θαλής, αναξίμανδρης, αναξιμένης, οι οποίοι μιλάνε ξεκάθαρα, τα είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, μιλάνε ξεκάθαρα για την αρχή των όντων, για τους άπειρους κόσμους, που τα ξέρανε. Πλάτων, Πρωταγόρας, εδώ, σε αυτό το έργο που κάναμε και την ομιλία στη Δωδώνης 36 και το θίξαμε, εδώ μιλάει ακριβώς ο Πρωταγόρας, είναι η συζήτηση του Πρωταγόρα με το Σοκράτη και βρίσκεται και ο πρόδικος ο Κύος, κύριε Γεωργίου, βρίσκεται ο Υπίας, ο φιλόσοφος, η μισή Αθήνα, η μισή Αθήνα, και εδώ κάνουμε μια απίστευτη συζήτηση
περί ανθρώπου, περί κόσμων, περί καταγωγής του ανθρωπίνου είδους. Γοργίας, ο μεγάλος σοφιστής, όλο το έργο του. Ιπποκράτης, γυναικολογία με ευτική. Προσέξτε λοιπόν, φίλες και φίλοι, και εκδόσεις. Μόνο το βιβλίο του Διοσκουρίδη, για να καταλάβετε, είναι 700 τόσες σελίδες, με πίνακες μέσα, με. Και τα πέντε αυτά βιβλία, και ευχαριστούμε για πάλι τον κύριο Ζήτρο για τον αριθμό που μας διέθεσε των ακόμα περισσότερων τόμων, και τα πέντε αυτά βιβλία και τους πέντε αυτούς τόμους τους δίνουμε μόνο 60 ευρώ. Και σύν αυτής έχουμε και ένα δώρο που μας έκανε τον ακούσατε προσωπικά στην τελευταία εκπομπή. Α, αυτό εδώ. 300 τόσων σελίδων το βιβλίο του George Thompson, Μελέτε στην αρχαία ελληνική κοινωνία, η πρώτη φιλόσοφη. Λοιπόν, η πρώτη μεγάλη προσφορά μας σήμερα σε επανάληψη για λίγους τόμους που μας διέθεσε, ευχαριστούμε και πάλι τον κύριο Ζήτρο γιατί είναι πραγματικά τεράστια η προσφορά, μόνο το βιβλίο του Διοσκουρίδη, και αυτό είναι δώρο, πάει μαζί, 5+1. Μόνο το βιβλίο του Διοσκουρίδη έχει πάνω από 30 ευρώ, το ένα μόνο, για να καταλάβετε γιατί συζητάμε. Η προσφορά μας λοιπόν αυτή ισχύει, τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα που περνάνε 210-38-46-76, 211-70-50-171 και 211-70-50-172. Κλείνετε τις σειρές με αυστηρή σειρά προτεραιότητος. Και η δεύτερη σειρά, η δεύτερη μεγάλη προσφορά, η προσφορά η δική μας, που θα αναφέρουμε μερικά πράγματα για να καταλάβετε συνέχεια τι γίνεται, μπορείτε να τα δούμε, ψυχή και αθανασία κατά την ελληνική σκέψη, αρχαιονικές φράσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούμε και σήμερα, που δείχνει το ενιαίο των Ελλήνων, το ότι είμαστε η ίδια ακριβώς φυλή, έχουμε ακριβώς τα ίδια με τους προγόνους μας, μέσα από την λαϊκή σοφία και τις παροιμίες και τις φράσεις, αυτοπιστοποιείται, ομυρικό λεξικό διεθνών λέξεων του Κωνσταντίνου Δούκα, του μεγαλύτερου ομυριστή που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα, όπου αποδεικνύει ότι η αγγλική και η γαλλική γλώσσα, η αγγλική και η γαλλική γλώσσα που είναι οι βασικές οι ευρωπαϊκές, δεν είναι λατινογενής, αλλά είναι ομυρογενής, κωδικός 9, στα άδεια του ελληνικού αλφαβήτου και της μαθηματικής του δομής και τα μυστήρια των καβύρων Τελχίνων και η λατρεία του Ποσειδώνος. Και τα 4 βιβλία από τον εκδοτικό μας οίκο και τα 5 βιβλία από τον εκδοτικό μας οίκο τα δίνουμε και αυτά μόνο 40 ευρώ για όλες και όλους εσάς. Τηλεφωνείτε, έρχεται με κούριο στο σπίτι, καταλαβαίνετε ότι η γνώση πρέπει να διαχέεται. Και αυτό κάνουμε με εκλεκτά βιβλία από αυτή εδώ την εκπομπή, με εκλεκτά βιβλία, εκλεκτές προσφορές για ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν τη γνώση. Για να μην πιανόμαστε θύματα. Για να καταλαβαίνουμε τι έχει παιχτεί. Για να καταλαβαίνουμε τι θα παιχτεί ακόμα στο μέλλον, κύριε Κατσαρέ. Γιατί πολλά παίζονται ακόμα. Και θέλω, κυρία Καλέγια, να πάμε σε εσάς και να μας πείτε για το Διοσκουρίδη. Η περίπτωση του Διοσκουρίδη. Λέμε λοιπόν Διοσκουρίδης. Ο κόσμος ίσως πρώτη φορά ακούει αυτό το όνομα. Ποιος είναι αυτός ο Διοσκουρίδης? Σας ακούμε. Σίγουρα δεν είναι από τους πολύ προβεβλημένους αρχαίους συγγραφείς. Αδίκως, διότι θεωρείται ο θεμελιωτής της σύγχρονης φαρμακολογίας. Ο πατέρας της φαρμακολογίας. Να το πούμε. Βεβαίως. Είναι Έλληνας λοιπόν, είναι δικός μας, είναι ο πατέρας της φαρμακολογίας. Βεβαίως. Και οι Έλληνες δεν τον γνωρίζουν. Έτσι, έτσι. Δεν τον γνωρίζουν. Ήταν ένας γιατρός, στρατιωτικός γιατρός μάλιστα, επί εποχής Νέρωνα, δηλαδή μιλάμε για πρώτον αιώνα μετά Χριστόν. Η σημαντική προσφορά του είναι το γεγονός ότι περιέγραψε πληθώρα φυτών και βοτάνων στην ζώνη γενικώς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, γιατί είχε φυτεύσει ως γιατρός σε μια ευρύτατη περιοχή εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο. Είχε ξαναγίνει αυτό μέχρι τότε? Σε τέτοιο βαθμό όχι. Υπήρχαν βιβλία που αναφέρονταν σε βότανα. Μην ξεχνάμε, ήταν ο Θεόφραστος ο πατέρας της βοτανικής αντίστοιχα. Έτσι, υπήρχαν και άλλα βιβλία παλαιότερα τα οποία μιλούσαν για τα βότανα, αλλά σε τέτοιο βαθμό όχι. Διάβασα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ο Διοσκουρίδης αναγνώρισε ως θεραπευτικά 500 από τα 6.000 φυτά που ενδημούσαν στην Ελλάδα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό? Ποσοστό 8%. 8%. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για τον κόσμο, για την ανθρωπότητα? Ποια η προσφορά του Διοσκουρίδη, γιατί αυτό είναι ο ελληνικός πολιτισμός, είναι η προσφορά στην ανθρωπότητα? Βεβαίως. Ποια είναι η ουσία λοιπόν, κυρία Ντουανιέτα? Η ουσία κυρία είναι Καλή, ότι η δουλειά η δική του, η δουλειά που μέχρι έκανε σήμερα ήταν σε ισχύ, όχι ως απλώς ισχύ, αλλά θεωρείται αυθεντία ο Διοσκουρίδης μέχρι τον 16ο αιώνα. Μέχρι τον 16ο. Βεβαίως. Κύριε Γεωργίου. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από την αρχή. Θεραπεύει τις ασθένειες στο βότανο. Ναι. Τι είναι η ασθένεια? Ελληνικότατη λέξη. Έλλειψη σθένους. Τι σημαίνει σθένος? Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κραδασμοί. Άρα πρέπει να βρω τα κατάλληλα φάρμακα έτσι, για να ανεβάσω τους κραδασμούς. Προσέξτε. Και αυτό γίνεται. Προσέξτε. Κύριε Κατσάρε, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται τώρα. Έλλειψη σθένους.
Η έλλειψη σθένους έχει να κάνει και με τους ψεκασμούς. Δεν έχουμε δύναμη. Δεν έχουμε δύναμη. Και κοιτάξτε πως όλα συνδυάζονται. Θα μείνω σε αυτό. Θέλω να μας πείτε, οι ψεκασμοί επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας των ανθρώπων, προκειμένου των Ελλήνων, για θα πάνε να ψηφίσουν την Κυριακή. Έτσι. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Μπέκη. Θα πάω ψηφίσουν, κύριε Καρποδίνη, οι άνθρωποι. Το αστείευεστε το οι συμπατριώτες και οι συμπατριώτες. Είναι πολύ σοβαρό τώρα οι εκλογές. Πείτε μας λίγο. Κατεβαίνει ο κύριος Γερουλάνος, υποψήφιος. Πάντο ψηφίστε. Κύριε Μπέκη, λοιπόν. Όλα τα μουσεία κλειστά. Επειδή δυστυχώς μέχρι τώρα καλύπτεται πολύ έντεχνα το θέμα των ψεκασμών, δεν ξέρουμε ακριβώς με τι μας ψεκάζουν. Δεν αποκλείεται όμως να μας ψεκάζουν και με χημικές ουσίες οι οποίες επηρεάζουν τη θέλησή μας, τον τρόπο σκέψεως, το θυμικό. Τίποτα δεν αποκλείεται. Και εξακολουθεί η υπεύθυνη κυβέρνηση και άλλες υπεύθυνες. Εσείς δεν έχετε κάνει όμως έρευνες, με συγχωρείτε, εγώ θα παρέμβω. Ναι. Δεν έχετε κάνει έρευνες. Κάτι ακούγεται για χλώριο, ότι υπάρχει χλώριο. Ναι. Και βόρειον. Και βόρειον. Είναι αλήθεια. Ναι. Έχουν ακουστεί διάφορα ότι έχουν αλουμίνιο, βάριο, αλλά τίποτα, ούτε εγώ, ούτε ένα ερευνητικό κέντρο μπορεί να κάνει έρευνες, διότι πρέπει να έχει την αιγίδα και την έγκριση και να διαξαχθεί από την επίσημη πολιτεία. Αλλιώς η θα αμφισβητηθούν αμέσως τα αποτελέσματα. Η πολιτεία βεβαίως δεν μπορεί να ξεκινήσει έρευνα από τη στιγμή που αμφισβητεί ότι γίνονται ψεκασμίες, δεν είναι? Όχι, αλλά η πολιτεία έχει υποχρέωση από τη στιγμή που χιλιάδες κατοίκων, χιλιάδες πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα και χιλιάδες αντιπροσώπων και αρκετοί αντιπρόσωποι του λαού από όλα τα κόμματα για να γελάμε έχουν κάνει επερωτήσεις στην Ελληνική Βουλή και ζητάνε υπεύθυνες απαντήσεις. Τους δίνουν απαντήσεις. Και οι υπεύθυνες απαντήσεις μέχρι τώρα δεν έχουν δοθεί. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω τι συνέβη στην Κύπρο. Πείτε μας. Πριν από ένα χρόνο με κάλεσαν στην Κυπριακή Βουλή και συζήτησαν εκεί το θέμα των χημικών αεροψεκασμών. Το ζήτησε η Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κυπριακή Δημοκρατία, η Κυπριακή Βουλή. Καταλαβαίνετε το. Έβγε. Που ήταν εκπρόσωποι όλων, έβγε στους Κυπρίους αδερφούς μας. Όλων των κομμάτων. Και στο κοινοβούλιο τους που λέμε ομικρογιώτα. Ακριβώς. Ανταποκριμόμενο σε μια επιτροπή πρωτοβουλίας πολιτών, οι οποίοι διερωτώνται και ανησυχούσαν για τους αεροψεκασμούς. Και μάλιστα ήταν οι γενικοί, οι ανώτατοι διευθυντές από όλα τα Υπουργεία, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Μετεωρολογίας, Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, Γεωργίας, Εθνικής Άμυνας κλπ. Και είχαν καλέσει και τον εκπρόσωπο της Αγγλικής Βάσος του Ακροτηρίου, διότι οι Κύπροι υποπτεύονται ότι τα αεροπλάνα αυτά προσγειώνονται και απογειώνονται από την βάση του ακροτηρίου. Και απέτησε η Κυπριακή Δημοκρατία να έρθουν οι διοικητές των βάσεων. Και απέκυπτε ακριβώς. Και ήρθαν εκεί πέρα μαζί. Όπως και εδώ σήμερα οι δικοί μας, έτσι. Ενώ εδώ περιττώ να σας πω ότι μαζί με μια επιτροπή πρωτοβουλίας για τους χημικούς αεροψεκασμούς επισκεφθήκαμε, μας δέχτηκε μετά από τρεις μήνες ο βουλευτής ο κύριος Καρτάλης, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Ελληνικής Βουλής. Μετά από τρεις μήνες. Μας είπε ότι τον περασμένο Ιούνιο. Τον περασμένο Ιούνιο μας είπε ότι τα θέματα αυτά είναι πολύ σοβαρά, πολύ σοβαρά. Δεν τα είχα υπόψη μου. Θα έρθω σε επαφή με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, με το Υπουργείο Γεωργίας και με το Υπουργείο Υγείας. Θα κάνουμε και μια επιτροπή. Και θα σας ενημερώσω. Είπε θα κάνει επιτροπή. Και έκτοτε περάσανε 11 μήνες και καμία απάντηση. Πώς τον είπατε τον κύριο αυτό, είναι το βουλευτή? Τον κύριο Καρτάλη. Καρτάλης. Αυτός ο κύριος λοιπόν. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων. Έχουμε γεμίσει πρόεδρος εδώ. Και είπε θα κάνει επιτροπή. Πρέπει να έκανε επιτροπή. Δεν είπε. Αλλά δεν προλάβει να το ολοκληρώσει, γιατί έχουμε εκλογές και από Δευτέρα είναι άλλη επιτροπή. Αυτό πριν από 11 μήνες. 11 μήνες. Σας είπε ότι θα κάνει επιτροπή, ναι ή όχι? Είπε ότι θα κάνει μια επιτροπή και θα διερευνήσει όλα τα αρμόδια. Έχουμε μιλήσει, όχι? Αλλά προσέξτε, είναι πάει για τακτική. Κάνουμε μια επιτροπή δημοκρατικά. Θα κάνουμε επιτροπή, θα βάλουμε μέσα βουλευτές, οι οποίοι θα ασχολούμαι, θα κάνουμε μια άλλη επιτροπή, θα πάρουμε τα μπόνους, η επιτροπή θα δουλέψει, κύριε Βαρελά, θα βγάλει το πόρισμα, μετά θα ξαναχούμε μια άλλη που θα. Κοροϊδευόμαστε, πηγαίνετε να ψηφίσετε. Μου επιτρέπετε να πω κάτι. Ναι. Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν γίνει ερωτήσεις. Όχι, συγγνώμη, πρέπει να το πω. Το πηγαίνετε να ψηφίσετε.
Πρέπει να πάει να ψηφίσει. Βεβαίως και πρέπει. Και πρέπει, γιατί τελικά πρέπει να υπάρχει μια ψήφος. Αλλά εδώ κοιτάξτε πώς πάει ο ελληνικός λαός να ψηφίσει. Πώς. Ποιους να ψηφίσει, ποιους να βγάλει και τι να κάνουνε στη χώρα, στη δημοκρατία της Κολοτούμπας. Έτσι. Γιατί αυτή είναι η χώρα μας. Μα μισό λεπτό και καρμπονί. Ο κ. Κατσαρός από την αρχή μας ψεκάζουνε, άρα πάνε ως έντομα. Στην Κυψέλη. Όλοι μας. Όλοι μας θα πάμε σαν έντομα. Δεν στον εαυτό σας απέξω. Όχι, όχι, γιατί να μην το βγάλω. Γιατί δεν σέρασε. Εσύ φοράς ειδική ομπρελά. Πώς. Εσύ τι φοράς. Σε σπηλιές. Δεν θα καταλάβει ο κόσμος όμως γιατί το λέτε αυτό. Αν δεν δώσουμε κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Σας ακούμε. Έχει γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, σε πολλές χώρες, ερώτηση σε κάθε κράτος τι είναι αυτό που ψεκάζουν και για ποιο λόγο. Και κάποιοι είπαν ότι γίνεται για να ψύχε το πλανήτη. Δηλαδή να αντανακλάει ο ήλιος, να μην περνάνε οι ακτίνες, γιατί λιώνουν οι πάγοι, έχουμε τα γνωστά φαινόμενα, αυτά που ξέρουμε στην Ανταρκτική. Εάν είναι αλουμίνιο αυτό που ψεκάζουν, τότε έχουμε να κάνουμε με τη σκόνη αλουμινίου δηλαδή. Πούδρα, αλουμίνιο. Ακριβώς, πούδρα, έτσι λέγεται. Ακριβώς. Δημιουργείται βραχυπρόθεσμα, αυτό το πράγμα επιδρά στη μνήμη και στην ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. Δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει την αυτοσυγκέντρωση που πρέπει. Αυτά που λέτε, αυτά που λέτε τα λέτε διότι υπάρχουν πορίσματα. Έχω αλλιεύσει πολλά πράγματα αλουμίνιο από το διαδίκτυο, βεβαίως. Βεβαίως, μα ίδιοι το παραδέχονται λέγοντας. Στον κύριο Κατσάρο. Κύριε Γεωργίου, επιστρέφω σε εσάς. Επιστρέφω σε εσάς. Αυτά τα γνωρίζετε. Εγώ τα γνωρίζω. Οι δυνατοί και οι δυνάστες της εποχής μας μας θέλουν άρρωστους, δηλαδή χωρίς ρόστος. Αυτό που είπα προηγουμένως. Αδύναμους. Έχουμε φτάσει 6,5-7 δισεκατομμύρια. Άρα πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα. Και επειδή τα χρήματα τα έχουν, μιλάω ανοιχτά, σαν οικονομολόγος και τα έχω ξαναπεί, τα χρήματα έχουν μαζευτεί σε χίλιες οικογένειες στον πλανήτη και έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος και βράζει. Πρέπει να τον ραντίζουμε, ούτως ώστε να είναι ήρεμος, μακροπρόθεσμα, να κοιμάται. Αυτό το πράγμα γίνεται αυτό που λέμε η νόσος Αλτσχάιμερ. Από το αλουμίνιο, έχει θεωρηθεί ύποπτο για το Αλτσχάιμερ. Αρκεί να δούμε τα κρούσματα που έχει αυτή η νόσο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και θα καταλάβουμε πάρα πολλά. Εμείς το ΕΧΟΡ, κύριε Καρποδί, εγώ λέω για την Ελλάδα μόνο που μπορεί να το δουν οι τηλεθεατές μας. Αλλά να μας τσεκάζανε λίθιον, να πεις εντάξει, μας τσεκάζουνε ηλίθιον. Καταλάβατε. Εμείς στο χώρο όμως συνεχίζουμε. Έτσι, σε αυτό το τεύχος κυκλοφορεί φίλες και φίλοι σε όλη την Ελλάδα. Ένα ωραίο για τη ζωή της υπολίτης εδώ. Ναι, ναι. Είναι από το άρθρο του Παντολίδη Σαντογιάννη. Του μπράβο. Και ναι, ναι, θα κάνουμε ένα σχόλιο μετά. Είναι λοιπόν το τεύχος 122, κυκλοφορεί και εδώ. Κοιτάξτε, μιλάμε για απίστευτα πράγματα σε αυτό το τεύχος. Φίλες και φίλοι, κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα το χώρο. Αποκτήστε το. Είναι μοναδική πηγή γνώσης. Κοιτάξτε να δείτε. Πρωτοσέλιδο, το πρώτο θέμα. Ότι οι πρόγονοι μας είχαν πάει στην Αμερική, ναι, από τα προϊστορικά χρόνια. Πώς βγαίνει το συμπέρασμα ότι είχαν πάει στην Αμερική από τα προϊστορικά και άλλα θέματα πολύ σημαντικά για τα θεία βρέφη, τα οποία ξαφνικά εμφανίζονται και μιλάνε διάφορες γλώσσες και αποκαλύπτουν τα ταγητικά βιβλία και τις βουλικούς χρησμούς που βασίστηκε όλη η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Λοιπόν, εδώ τώρα, κοιτάξτε να δείτε φίλες και φίλοι, σε αυτό το ηχόρ, το τελευταίο που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα το 122. Βρέθηκε λοιπόν, ακούστε κύριε Κατσαρέ, τι θα πούμε τώρα. Βρέθηκε ένα έντομο λέει, που συνδέεται άμεσα με τον καπνό. Βρέθηκε θαμμένο στην φρεσιαστική στάχτη περί το 1450 στο σπίτι ενός εμπόρου στο ακροτήρι της Θήρας, που ονομάζεται Λασιοντέρμα Σερικόρνε και ενδυμεί στην Αμερική. Μα όταν το βρίσκουμε το 1450, εδώ για να δείτε το κατεστημένο αυτό σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους τομείς, στη φαρμακολογία, στην ιατρική, στη γεωγραφία, στις επιστήμες όλες, στο Δημόκρητο που είσαστε εσείς, σε όλες τις υπηρεσίες, στο αρχαιολογικό, στο πώς λειτουργεί το κατεστημένο. Το βρήκαμε αυτό το παράστο. Και βρέθηκε μέσα σε μείγμα ρητίνης, εγκλωβισμένο, χρονολογήθηκε με τις επιστημονικές μεθόδους που γνωρίζετε πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Και χρονολογήθηκε στο 1450 π.Χ. Και προέρχεται από την Αμερική. Και το βρήκαμε στη Σαντορίνη. Για δεν το λένε στον κόσμο. Πώς το ξέρουν. Πείτε μας, κυρία Καλέγια, είμαστε αρχαιολόγοι εμείς. Πώς το έχουν ακούσει αυτό. Πόσοι το έχουν ακούσει. Είναι δεδομένο. Αναμφισβήτητο. Που σημαίνει ότι ή οι Αμερικάνοι είχαν έρθει το 1450 π.Χ. εδώ, μπορεί, ή οι Έλληνες είχαν πάει εκεί. Δεν υπάρχει άλλο. Μπορεί να έρθει εδώ. Γιατί αποκλείεται. Όχι, δεν είναι Αμερικάνοι. Ξέρω εγώ. Να μπήκαν και το έντομο ότι γλίτωσε. Στα καγιάκ να τραβάγανε κουπί και να φτάσανε. Το έντομο ότι γλίτωσε από τους ψεκασμούς.
Μάλιστα. Τότε δεν είχε ψεγάρμους και έφυγε. Θα τρελαθούμε. Έτσι. Θα τρελαθούμε. Αυτά λέμε στο ηχό. Γι' αυτό σας λέω, υποστηρίξτε όλο αυτό που κάνουμε. Γιατί οι προεκτάσεις είναι τεράστιες. Πάμε να δούμε πάλι τα βιβλία, φίλες και φίλοι. Η γνώση είναι δύναμη. Πάρτε το χαμπάρι. Εάν διαβάσουμε και μάθουμε, θα μας πει η κυρία Καλέ για μετά κι άλλα για τον Διοσκουρίδη. Εάν διαβάσουμε και μάθουμε, και να ξεκινήσουμε τώρα, κυρία Καλέγια, πείτε μας τις αποκαλύψεις που κάνει ο Διοσκουρίδης για τα φάρμακα και τι αποδεικνύει. Θέλω να μας πείτε για την αλόη, για παράδειγμα. Βεβαίως, μπορούμε να αναφερθούμε. Η αλόη είναι μόνο το ένα από τα πολύ γνωστά φυτά τα οποία ανακαλύπτουμε τα καινούργια χρόνια και θεωρούμε ότι είναι καινούργια, ενώ υπάρχουν από την πολύ βαθιά αρχαιότητα. Έτσι. Πάμε λοιπόν. Η αλόη είναι την ένα έχει βρει την αλόη ο Διοσκουρίδης. Εμείς την βρήκαμε τώρα. Την περιγράφει, είναι περιγράφει τη δράση της. Είναι μόδα τώρα βεβαίως και παντού. Και καλά είναι. Και καλά είναι, γιατί είναι βεβαίως, καταπληκτικά, γιατί είναι απίστευτο, απίστευτο έτσι, φυτό. Έτσι. Λοιπόν, είναι ένα φυτό το οποίο ήταν πασίγνωστο από τα πολύ βαθιά χρόνια. Το χρησιμοποιούσανε. Το χρησιμοποιούσανε. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι γνωστό ότι είχε θεραπευθεί στη Σίβα από έναν Αιγύπτιο ιερέα, ο οποίος του έδωσε πάνω στην πληγή που είχε υποστεί σε μία μάχη κοντά στη Γάζα έλαιο αλόης και θεραπεύτηκε με αυτόν τον τρόπο. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Είναι επίσης γνωστό ότι μέσα στα σχέδια του αναφέρεται αυτό, ότι υπήρχε η πρόθεση να φτάσει μέχρι την ίσο Σοκότρα, η οποία είναι στην έξοδο του, όπως είναι η Αραβική Χερσόνησο, στο κάτω άκρο. Και επειδή εκεί φυόταν μια συγκεκριμένη ποικιλία αλόης, η οποία θα ήταν στο Άντεν κάτω. Στο Άντεν κάτω, ακριβώς. Ο στόχος ήταν να υποφεληθεί αυτών των φοιτιών. Και έχει ο άνθρωπος αυτό το βιβλίο, από τις εκδόσεις Ζήτρος, αυτό που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας, έχουμε από τη σελίδα 522, προσέξτε να δείτε τι έργο είναι αυτό το οποίο δίνουμε για να καταλάβετε την ποιότητα των βιβλίων. Έχει τους πίνακες όλους, όλοι οι πίνακες, κοιτάξτε εδώ, από τη 522 σελίδα ξεκινάει και τελειώνει, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και τελειώνει παρακαλώ στη σελίδα 742. Όλοι αυτοί είναι πίνακες. Όπου εδώ μέσα μας λέει ονομασία του φυτού, σύγχρονη ονομασία, τα έχει βρει όλα ο Διοσκουρίδης, φαρμακοτεχνική μορφή, έκδοχο, δίπλα άλλο πίνακα, ενδείξεις δοσολογία και δίπλα παρενέργειες υποκατάστατα. Και λέει ας πούμε ήρυση ηλυρική, ήρυση φιωρεντίνα, η ονομασία. Φαρμακολογική μορφή, έκδοχο, έγχυμα, ίνος, αφέψιμα, κόνης με μέλι, επίχρησμα με μέλι, κατάπλασμα, όξος. Έμπλαστρο, ατμόλουτρο, υποκλεισμός, κολλητικό σφαιρίδιο. Και δίπλα λέει ενδείξεις. Γιατί είναι θερμαντικό, αποχρεμτικό, υπνοτικό, αντιβυχικό, εμιναγωγό, εκτροτικό, αντιπυρετικό κτλ. Κτλ. Και μας δίνει και τον τρόπο πώς θα χρησιμοποιηθεί. Ναι. Να προσθέσω κάτι σε πάνω σε αυτό. Μία περίπτωση, ας πούμε, είναι η περίπτωση του οπίου. Το γνωστό όπιο, το οποίο είναι βαρύ ναρκωτικό σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως σε ελαφριά χρήση είναι χαλαρωτικό, είναι καταπραϊντικό. Έτσι, είναι, καλά, λοιπόν, ο Διοσκορίδης ήξερε και την καλή χρήση και την καλά, αρνητική. Βεβαίως, μακριά από όλα αυτά. Μακριά από όλα εννοείται. Όμως, δεν τα συζητάμε. Αλλά έχουμε τόσα άλλα πράγματα. Βεβαίως, είναι το υποφαές. Το υποφαές, το οποίο τώρα το βρήκαμε. Το οποίο τώρα το μαθαίνει ο κόσμος. Λασάρτος καινούριο προϊόν. Τι είναι το υποφαές? Το υποφαές είναι ένας καρπός από τα παλαιότερα βότανα που υπάρχουν, το οποίο έχει έντονες αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Στηρίζει τον οργανισμό ενάντια στη γύρανση, ενάντια στην. Το ξέρανε αυτό, κυρία Καλέγια. Το ξέρανε, βεβαίως το ξέρανε. Και ο Μέγας Αλέξανδρος το χρησιμοποιούσε. Η ίδια η λέξη, το ύπος και φάος, δηλώνει και τη χρήση του στην αρχαιότητα. Μήπως το δίνανε και στα άλογα για να είναι πιο αρνητικά στη μάχη και να συντηρούνται. Γι' αυτό το λόγο. Από εκεί βγήκε η ονομασία. Έτσι. Και σήμερα το ξαναμαθαίνουμε. Και τώρα το μαθαίνουμε του υποφαές. Τώρα ήρθε και αυτό. Και τώρα σπέρνεται στην Ελλάδα το υποφαές. Όπως και η Ζιά. Η Ζιά που τη βγάλαμε εδώ πέρα. Η Ζιά. Όταν είχε ξεχαστεί, κύριε Βαρελά, να τα λέμε αυτά. Έτσι. Γιατί αν τα λέμε. Ότι παντού είχε ξεχαστεί η Ζιά. Και ήρθε εδώ ο κύριος Γρηγορίου, που τον ευχαριστούμε θερμώς, που είχε κάνει μια καταπληκτική δουλειά πάνω στη Ζιά. Το έβγαλε και το θέμα από αυτή εδώ την εκπομπή και αφιέρωμα στον περιοδικό. Και απλώθηκε η Ζιά, τώρα ξαφνικά έχουμε φουντώσει όλη η Ελλάδα καλλιεργεί Ζιά. Το ξέρετε αυτό, κύριε Κατσάρη, από αυτή την εκπομπή βγήκε. Με τα πετρέλαια τι κάναμε? Για να καταλάβουμε τη δύναμη που έχει. Ήρθε εδώ το Προεδρείο, ήρθε ο κύριος Κονοφάγος, ήρθε ο κύριος, σταματάει το μυαλό μου τώρα, γιατί είναι τόσα πολλά. Με τους αρχαιολογικούς. Και βγάλαμε το θέμα τα πετρέλαια και ξαφνικά από σύμπτωση. Κύριος Πορτοκαλάκης. Και ξαφνικά ο κύριος. Καρκούλιας. Ο κύριος Καρκούλιας, βεβαίως, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Υδρογονανθράκων. Βγάλαμε το θέμα εδώ
Και ξαφνικά ασχοληθήκαν, ξαφνικά, με τα πετρέλαια, με ΑΟΣ. Που μας είπε εκείνο το απίστευτο, το απίστευτο, το να έχει τοποθετήσει η Ελλάδα την ΑΟΣ για όλα τα κράτη και να μην έχει δική της ΑΟΣ. Ναι, είναι Έλληνας αυτός που έθεσε τον όρο. Φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τα βιβλία μας πάλι, τη μεγάλη προσφορά των εκδόσεων Ζήτρος. Τηλεφωνείτε, ευχαριστώ θερμά και πάλι τον κύριο Ζήτρο, προσωπικά τον κύριο Κωνσταντίνο Ζήτρο που μας έδωσε, λόγω της μεγάλης ζητήσεως, αρκετές σειρές, όχι πάρα πολλές, αλλά αρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες για τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτρες της εκπομπής μας. Πέντε βιβλία λοιπόν. Διοσκουρίδης, περί ύλης ιατρικής. Τον Γκόδε στο βιβλίο που δείξαμε. Εδώ να δείτε. Φαλής, Αναξίμος, Αναξιμένες. Ό,τι είπανε. Πλάτωνας, ο διάλογος Πρωταγόρας. Γοργίας. Τα κείμενα του Ιπποκράτης, ο άλλος Τιτάνας. Υποκράτης, όρος μέχρι σήμερα όλος ο κόσμος στον Ιπποκράτη ορκίζεται. Και δώρο μας έδωσε το μεγάλο βιβλίο του Τόμσον, που είναι όλη η πρώτη φιλόσοφη μελέτη σε αρχαία ελληνική κοινωνία άνω των 300 σελίδων. Όλα αυτά μαζί τα παίρνετε 60 ευρώ. Τηλεφωνείτε, μπορείτε να τηλεφωνείτε και αύριο, μπορείτε να τηλεφωνείτε όλη την εβδομάδα, μέχρι, είπαμε, να τελειώσουν οι τόμοι, οι σειρές τις οποίες μας έχει δώσει ο κύριος Ζήτρος. Και ομιλία βέβαια, κύριε Κατσαρέ, η δική σας το Σάββατο, 7 η ώρα, με μεγάλη χαρά θα σας ακούσουμε όλες και όλοι, ελεύθερη είσοδο, φίλες και φίλοι, ελάτε. Θα ακούσουμε την ομιλία σας πάνω στους ψεκασμούς, θα μας δώσετε ακόμα περισσότερα τεχνικά στοιχεία να καταλάβουμε τι γίνεται, πού πάμε, τι είναι οι ψεκασμοί, να βγάλουμε οποιαδήποτε αμφιβολία, ούτως ώστε να καταλήξουμε, αν θέλετε, και με την ισάτοπον απαγωγή, να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι κάτι εδώ χοντρό παίζεται. Θέλουν να εξουσιάσουν τις συνειδήσεις των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Μέχρι τώρα όμως, αυτό που είπε ο κύριος Γεωργίου, έχουν αφήσει να διαρρεύσει ότι στα καύσιμα αυτών των αεροπλάνων προσθέτουν σωματίδια από αλουμίνιο και βάριο. Αλουμίνιο και βάριο είναι δύο μέταλλα, τα οποία στο μεγάλο αυτό ύψος, 10-15 χιλιάδες χιλιόμετρα, καλύπτουν την ηλιακή ακτινοβολία, ανακλάται η ηλιακή ακτινοβολία και επομένως μπαίνει λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία στη Γη και επομένως δεν υπερθερμαίνεται ο πλανήτης. Άρα γιατί γίνονται όλοι αυτοί οι ψεκασμοί, αφήνουν να διαρρεύσει για το καλό μας. Όλοι για το καλό μας. Έτσι πάντα. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Μάλιστα. Δεν λένε όμως αυτό που ανέφερε προηγουμένως συνεργάτης σας, ο κύριος Βαρελάς, ότι και το αλουμίνιο και το βάριο είναι ουσίες τοξικές, είναι μέταλλα τοξικά. Κάποια στιγμή πέφτουν στο έδαφος και μπαίνουν στην τροφική αλυσίδα και προκαλούν βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστημα, τον υδροφόρο ορίζοντα και γενικότερα. Συνεχίζουμε. Και δηλαδή, αν μου επιτρέπεις, επειδή πολλοί ρωτούν, μα και οι ίδιοι αυτοί που ψεκάζουν δεν ψεκάζονται. Πρώτον, τους λέω, έχουν κυκλοφορήσει διάφορα ότι υπάρχουν χάπια. Χάπια δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Δεύτερον, να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και να αρχίσουμε από αυτό. Okay. Έτσι. Ναι. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Βλέπετε τι γίνεται σήμερα. Τα πάνω κάτω. Μας αρέσει, το κάνουμε. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και έχουμε πραγματικά αγρίεψει εδώ στο στούντιο. Και φαντάζομαι και εσείς. Γιατί μας δουλεύουν τόσο απροκάλυπτα, κύριε Κατσαρέ. Ναι. Μας δουλεύουν, μας επεξεργάζονται, πώς θα το πω. Μας θεωρούν τόσο ανόητους να μας δίνουν αυτές τις απαντήσεις και μας κρύβουν την αλήθεια. Όχι. Τι συμβαίνει? Εκείνο που συμβαίνει είναι ότι δεν λένε την αλήθεια. Επιδιώκουν κάποιους σκοπούς, είτε αυτή πρόκειται για μεταβολή του κλίματος, είτε πρόκειται για καινούρια όπλα μαζικής καταστροφής, όπως θα δούμε παραπέρα, είτε διάφορους άλλους σκοπούς, αλλά δεν λένε την αλήθεια και με αυτό που σας είπα προηγούμενα αφήνουν να διαρρεύσει ότι τα πάντα γίνονται για το καλό της ανθρωπότητας. Δηλαδή ότι αυτές οι χημικές ουρές περιέχουν σωματίδια από αλουμίνιο και βάριο, αυτά ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία, μπαίνει λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία στη Γη και επομένως αντιμετωπίζεται το φαινόμενο του που είναι όλοι γνωστό, το θέμα. Γιατί να μην φτιάξουμε, λέω εγώ, των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Και μάλιστα, είπα το αλουμίνιο, ο Έντουαρντ Τέλερ, ο οποίος είναι ο πατέρας της υδρογονοβόμβας και ένας από τους πιο διάσημους επιστήμονες, αλλά ο πατέρας της υδρογονοβόμβας, έκανε υπολογισμούς μαζί με τους συνεργάτες του και βρήκε ότι εάν απομακρυνθεί
το 1/50 της ηλιακής ακτινοβολίας από τα σωματίδια αλουμίνιου και βαρίου, τότε για τα επόμενα 100 χρόνια η ανθρωπότητα θα συνεχίζει να καταναλώνει άνθρακα, ορυκτά καύσιμα, πετρέλαιο κλπ. Χωρίς να υπάρχει μεταβολή στο κλίμα. Μάλιστα. Δηλαδή θα αντιμετωπιστεί έτσι το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Χωρίς να μας επιβάλλουν το φόρο για το διοξίδιο του άνθρακα, χωρίς να επιβάλλονται όλα αυτά γιατί τα μέτρα. Γιατί να μην βάλουμε, λέω εγώ, δορυφόρους με τεράστια πάνελ αλουμινίου να αντανακλούν αυτό που λένε. Γιατί? Πολύ χαίρομαι που το λέτε αυτό, κύριε Μπεξή, γιατί έχει αναπτυχθεί ένας εντελώς καινούριος τομέας της επιστήμης που λέγεται γεωμηχανική, geoengineering. Μάλιστα. Και μεταξύ αυτών προτείνει αυτό που είπατε. Mm-hmm. Δηλαδή στο έξω διάστημα να μπουν σφαιρίδια, αντί για δορυφόρου, σφαιρίδια από αλουμίνιο και τα οποία θα ανακλούν από εκεί την ηλιακή ακτινοβολία και επομένως θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Όμως, αλλά δεν θέλω να μας κάνουν αυτό. Δυστυχώς υπολόγισαν και το κόστος για ένα τέτοιο εγχείρημα από τη γεωμηχανική που βρέθηκε ότι κοστίζει περισσότερο από 153 εκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα. Που δεν είναι σε θέση να το πραγματοποιήσουν τώρα. Ο άνθρωπος όμως κοστίζει λιγότερο. Θέλετε, ο άνθρωπος πολύ ωραίο, ο άνθρωπος κοστίζει λιγότερο. Και η υψηλή τεχνολογία που είπατε, κύριε Μπεξή, αναλώσιμος άνθρωπος. Αντί αυτού, κύριε Κατσαρέ, η υψηλή τεχνολογία τι έχει εφεύρει? Το φοβικό σύνδρομο. Ακριβώς. Από τη στιγμή που φοβάσαι, είμαστε μια χαρά. Ελάτε τώρα να δείτε, τώρα όμως θα σας πω, όλοι αυτοί, γιατί αυτά τα προγραμματίζουν για όλο τον κόσμο, για όλη την ανθρωπότητα. Ναι. Για λευκούς, μαύρους, κόκκινους, κίνδυνους, για όλους τους ανθρώπους. Δεν υπολογίζουν τον άνθρωπο, ακούστε με, δεν υπολογίζουν καθόλου τον παράγοντα άνθρωπο που είναι αναλώσιμος. Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, λίγο. Ναι. Δεν υπολογίζουν λοιπόν την αξία της ανθρώπινης ζωής. Ναι. Δεν υπολογίζουν τον άνθρωπο σαν οντότητα με ψυχή, σαν οντότητα με συνέστημα και μας βλέπουν και σκέψη και δεν θέλουν να σκεπτόμαστε. Έτσι. Ποιοι? Αυτή, εδώ, γιατί τι σας έχω τώρα εδώ. Εδώ σας έχω το βιβλίο, γι' αυτό λέμε διαβάζουμε, του Κώστα του Δούκα, Ομοιρικό Λεξικό Διεθνών Λέξεων, που είναι η δεύτερη προσφορά που κάνεις. Και αμέσως μετά θα ακούσω αυτό που θέλετε να μας πείτε, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας διαβάσω. Η γαλλική γλώσσα από 650, αυτοί που μας εξουσιάζουν σήμερα δηλαδή όλοι, αυτοί που λένε ότι είσαστε άχρηστοι για την Ευρώπη εσείς οι Έλληνες, και το εντοπίζουμε τώρα στην πατρίδα μας. Όλοι αυτοί λοιπόν που τους κάναμε ανθρώπους, διότι σε κάθε περίπτωση μακριά από μένα σύνδρομα ολιστικής ευθύνης ή ανωτερότητας και κατωτερότητος, αλλά είναι η αλήθεια ότι αν δεν υπήρχε ο ελληνικός πολιτισμός, αν δεν υπήρχαν οι ελληνικές αξίες, ελληνική γλώσσα, θα ευρίσκονται στην κατάσταση που ευρίσκονται πριν από κάποιες χιλιάδες χρόνια, όταν εμείς πραγματικά δημιουργούσαμε πολιτισμό. Άσχετα με το τώρα που μας κατάντησαν. Χιλιάδες, μέχρι πρόσφατα στο Μεσαίο. Αυτοί να βρίσκονται σε μια νηπιακή, να μην την ονομάσω αλλιώς, κατάσταση. Έτσι λοιπόν η γαλλική γλώσσα χρησιμοποιεί από τις 650 ομοιρικές λέξεις που έχει πάρει, βασικές λέξεις, 7.000 λέξεις που δημιούργησε βασικές για την τεχνολογία, γιατί μιλήσαμε για τεχνολογία τώρα, βασικές για πολιτισμό, βασικές για ανθρώπινες σχέσεις. Η αγγλική, 8.000 λέξεις. Και ακούστε τώρα αυτό που λέει σε αυτό το βιβλίο. Στον πρόλογο μόλις, ο Κωνσταντίνος Δούκας. Λέει λοιπόν ότι το διαστημικό τηλεσκόπιο, το Hubble, και δώστε βάση σε αυτό που θα πούμε, έχει μια σημαντικότατη συσκευή που λέγεται COSTAR, με C μπροστά, το COSTAR, που σημαίνει Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement. Αυτό σημαίνει το COSTAR, που είναι βασικότατη για να λειτουργήσει το Hubble. Απ' τις 6 λέξεις, οι 4 είναι ομοιρικές. Δηλαδή, optics, οπτική, space, βγαίνει από το σπιδής, το ομοιρικό, που σημαίνει ο εκτεταμένος. Χώρος. Τα ξέρουμε αυτά. Γιατί μας αποκλείσανε από την ελληνική γλώσσα, από την αρχαία ελληνική, να μην καταλαβαίνουν τα παιδιά τίποτα. Σπιδής, γι' αυτό. Εκτεταμένος, γιατί εμείς θα δώσουμε τη λύση και πάλι από την Ελλάδα θα δώσουμε τη λύση. Τηλε, το τηλεσκόπιο σύνθετη λέξη, και από το σκοπό, το σκοπαίο σκοπό, το ρήμα. Επισκοπό, επισκοπαίο, τηλεσκόπιο και axial από τον άξονα. Δηλαδή το κομμάτι του άρματος και το άξονα που το συνδέει. Άρα από τις 6 οι 4 είναι ομοιρικές.
Και αυτό είναι στο Hubble. Ακούστε τώρα. Έχουμε την άλλη συσκευή. STIS, Space Telescope, πάλι στο Hubble. Space Telescope Imaging Spectrograph. Και COS, Cosmic Origin Spectrograph. Το Cosmic είναι το κοσμό, το ομηρικό. Το σκέπτογραφ είναι σύνθετη λέξη από το σκέπτομαι και γράφω. Τελεσκοπώ και γράφω. Λοιπόν, θέλετε κι άλλα. Για να καταλάβετε η γλώσσα μας, ο πολιτισμός, τι είναι που το χρησιμοποιούν. Όταν βγάλαν το ποδήλατο, ακόμα να σας πω, το 1817 βγήκε το ποδήλατο. Γιατί τα λέω. Τα λέω για να καταλάβουμε τι έχουμε χάσει, γιατί δεν διαβάζουμε, γιατί δεν θέλω να μας πάνε στη γνώση. Για να καταλάβουμε ότι αυτοί βασίστηκαν όχι μόνο στον ελληνικό πολιτισμό. Στον ομηρικό, δηλαδή, μιλάμε για τον πολιτισμό του 2000 και τη γλώσσα του ομήρου. Κύριε Μπεξή, συγγνώμη. Μισό λεπτό και το κλειώσω. Αυτό μόνο, ότι ακόμα και το ποδήλατο, από τη λέξη παιδί, που σημαίνει σύνδεσμος των ποδών, την ομηρική, προέρχεται στο πρωτοσυντικό. Και ακούστε λέξεις τώρα και κρίνω. Βίο, βίος. Γράφ, γράφω. Μέτρικ, μέτρο. Ομηρικές είναι αυτές. Λόγ, λόγος. Γένος. Το gentleman, άμα δεν υπήρχε ο όμηρος. Να πει generation. Generation, να πει το γένος. Δεν θα υπήρχαν λοιπόν αυτοί. Καταλάβατε. Θέλω να τα δούμε τα βιβλία αυτά. Θέλω να τα δούμε όλα γιατί είναι μεγάλη προσφορά. Τα βγάζουμε πάλι. Διαβάστε, διαβάστε. Μορφωθείτε. Γιατί η μόρφωση δεν είναι στα πανεπιστήμια μόνο και στις σχολές. Η ουσιαστική μόρφωση είναι η μόρφωση των ανθρώπων που επικοινωνούν, που έχουν λόγο, που διαβάζουν. Λοιπόν, ψυχή και αθανασία για την ελληνική σκέψη. Εδώ θα δείτε τι έχουν πει οι πρόγονοι μας για την ψυχή. Που μας το κρύβουν γι' αυτό, μας θεωρούν ότι ήταν ανόητοι και δεν ξέρουν για ψυχή. Εδώ έχουν πει για την ουσία του κόσμου, την ψυχή, που πάει η ψυχή. Άλλο μεγάλο θέμα. Αρχαιονικές φράσεις και χρώσεις που σου πούμε και σήμερα μας δείχνουν ότι είμαστε ο ίδιος λαός. Εδώ, ομηρικό λεξικό διεθνών λέξεων, αυτό που σας είπα πριν. Σας διάβασα μερικά μόνο κομμάτια. Κωδικός 9. Εδώ να δείτε τι παίζει. 9! Λέει 9. Τι σημαίνει 9? Είναι κώδικας. Εν είναι ένα. Το ναι, εν, ναι, ανάποδο, είναι ανάποδα το εν. Πάλι ένα. Αλφα. Ίσον ένα. Άρα 111. Θυμάστε όλη την ιστορία με το 11, 11, 11. 3. 111. Για να καταλάβετε τι παίζει με την ελληνική γλώσσα που γέμισε όλο τον κόσμο. Το 11, 11, 11. Εδώ είναι. Και τα μυστεία των καβύρων Τελχίνων και η λατρεία του Ποσειδώνα. Όλα αυτά είναι δική μας προσφορά από τον εκδοτικό μας οίκο. Γι' αυτό μπορούμε ακόμα καλύτερα να το κάνουμε και να σας δώσουμε αυτή την τεράστια προσφορά μόνο με 40 ευρώ. 40 ευρώ μόνο και τα 5 βιβλία. Με τόσες αποκαλυπτικές γνώσεις. Τηλεφωνείτε, καλέστε και τώρα και όλες τις μέρες και το Σάββατο στην ομιλία που θα κάνει ο κ. Κατσαρός, θα τα έχουμε να τα διαθέσουμε. Κλείστε αυτές τις σειρές και τη σειρά του Ζήτρου για να μπορούμε να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο τα πνευματικά μας όπλα για να καταλάβουμε τι γίνεται και να πάρουμε και τις σωστές αποφάσεις σε ό,τι κάνουμε. 2-10-38-46-76, 2-11-70-50-171 και 2-11-70-50-172. Σημειώστε τα τηλέφωνα, καλέστε και κλείστε αυτές τις μοναδικές προσφορές γιατί η γνώση είναι ανεκτήμητη. Έτσι. Να πω κάτι. Πείτε κύριε Καρποδρέα. Το εθνικό σπορ των Αμερικανών, ναι, είναι το baseball. Μάλιστα. Το baseball, επειδή το έχουν βάλει το α, το λένε A, E, έχουν αλλάξει το ηχόχρωμα, βάσεις και μπάλα. Αυτό είναι. Baseball. Yeah. Μα στη βάση πάνε. Στη βάση. Στη βάση και πάνε. Εκεί παίρνουν τα νούμερα τους και το κέρδος. Λοιπόν, κάποιοι δεν είχαν πει πάλι. Το άλλο, αγαπητέ κύριε Βαρελά, το σύγχρονο είναι database. Δεν λέμε. Database. Δεδομένο. Δεδομένο. Το base είναι βάση δεδομένων. Το data είναι ομιλική λέξη, θα πει δια τα αυτά. Αυτά είναι πρέπει να μάθουμε. Αλλά αυτά είναι στο ομιλικό λεξικό του που λέει Τούρκοι και Τούρκικα που λέει μέσα. Για να μην ξεχνιόμαστε. Σχετικά με τη γλώσσα, έχω πει το 25% της ελληνικής γλώσσας και να βάλουμε τώρα και τις 8.030 πόσες είναι αυτές τις ομιλικές, είναι αυτές που φτιάχνουν αγγλική γλώσσα. Γιατί η αγγλική γλώσσα προκρίθηκε? 2 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες εισραίουν κάθε χρόνο στην Αγγλία για πώληση, από πώληση βιβλίων. Και 12 δισεκατομμύρια λίρες της Αγγλίας εισραίουν από μαθήματα αγγλικής. Είναι τα συμφέροντα αυτά. Συγγνώμη, πληρώνουν δικαιώματα. Ακούστε, για τις λέξεις προς και όλοι αυτοί το έχουμε πληρώνουν. Πει, και όλοι αυτοί γυρνάνε σήμερα και απαιτούν από την Ελλάδα την πλήρη ταπείνωση. Ευτυχώς όμως που δεν είναι όλοι οι Ευρωπαίοι έτσι. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Υπάρχουν φωνές στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο που κατανοώντας το οικουμενικό μήνυμα του ελληνικού πολιτισμού και αξιών, στέκονται αρρωγοί, στέκονται δίπλα μας. Βοηθεί σε αυτό που κάνουμε, σε μία
ίσως εκεί που, δηλαδή που ρίχνουν το αλουμίνιο και βάριο, θα ανακλάσουν την ηλιακή ακτινοβολία και θα φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα. Επομένως βλέπουμε και έναν που πήρε το βραβείο Νόμπελ να εισηγείται παρόμοιες μεθόδους με αυτές που σήμερα πραγματοποιούνται με τους χημικούς αεροψεκασμούς. Πώς το κρίνετε εσείς? Και, να σας πω, και εκείνο που είναι το τελευταίο και το κατηγορηματικό, και δίνω μια απάντηση σε όλους αυτούς που μας λένε σιολόγους και εθεροβάμονες, ότι πριν από δύο χρόνια, το 2010, στην Αγκόγια της Ιαπωνίας, το συνέδριο, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε ένα μορατόριο, με ένα μορατόριουμ, δηλαδή μια αναστολή όλων των δραστηριοτήτων που σχέση έχουν με τη διαχείριση του κλίματος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Μα συμβαίνει δηλαδή αυτό? Δηλαδή με άμεσα Θελείτε. Με τους αεροψεκασμούς. Και αυτό σήμερα. Και αυτό ναι. Το υπέγραψε και η ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον κύριο Καρτάλη. Τότε γιατί μας ψεκάζουν ακόμα τότε? Γιατί ερχόνται εκλογές, το είπατε κύριε Μπεξή. Μα πώς εφαρμόζεται το μορατόριουμ και από την Ελλάδα, το οποίο εσείς επωνόματι της χώρας μας υπογράψατε? Απάντηση δεν πήραμε. Εσείς κινηθήκατε με κάποιον άλλον τρόπο, θα έλεγα νομικό, όπως εμείς ετοιμάζουμε αυτό το κομμάτι με τους Γερμανούς, πριν να περάσουν εκλογές με το γερμανικό αρχηγείο? Όχι, δεν κινηθήκαμε, αλλά το πράσινο το κόμμα των Πρασίνων στη Γερμανία έκανε μήνυση κατά της γερμανικής κυβέρνησης. Εδώ στην Ελλάδα δεν πρέπει κάποιοι να το κάνουν? Δεν πρέπει. Εδώ είναι η πράσινα άλογα. Δεν πρέπει αυτό να συμβεί, δεν πρέπει κάτι να ξεκινήσει. Πρέπει κάποια στιγμή. Ας περάσουν λοιπόν αυτές οι εκλογές στο πανηγυράκι έτσι όπως το έχουν στήσει, και στο γενικότερο πανηγυράκι που μας έχουν μέσα και μας κουνάνε τις μαριονέτες από δεξιά, από αριστερά, από κεντρό, από δόθε, από κήθε, έτσι, για να παίζουν, γιατί παίζουν όλοι αυτοί. Και μας δουλεύουν, γιατί το σχέδιο αυτό το παγκόσμιο που δεν είναι μόνο στην πατρίδα μας, είναι παντού. Να ψεκάζουν και να δημιουργούν αυτούς τους μέρες. Έχει άλλους σκοπούς. Έχει άλλους σκοπούς. Έτσι ακριβώς. Και όταν θα πάμε στους άλλους σκοπούς, εδώ θα σας δείξω ότι θα σας δώσω το λόγο, κύριε Γεωργίου, ποιοι είναι οι άλλοι σκοποί. Και θέλουν να εκμεταλλευτούν τα πετρέλαια, αφού υπάρχουν άλλες ήπιες μορφές ενέργειας. Και ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κατσαρό για την ηλιακή ενέργεια, καθώς επίσης. Όχι, να απαντήσετε σε αυτό που σας λέω και αν μην φεύγετε από την ερώτηση. Πείτε. Μα συγκεντρωθείτε και αν μην πείτε αυτό που θέλετε εσείς να πείτε. Αλλά αυτό που η συζήτηση οδηγεί. Πείτε μου. Οι ερώτησεις λοιπόν είναι, πού αποσκοπούν, τι άλλο είναι από πίσω? Αυτό είναι οι ερώτησεις. Να μεγιστοποιήσουν τα χέρια τους, δεν τους ενδιαφέρει, έχουν μορφές ενέργειας. Γιατί? Μόνο αυτό? Δεν είναι μόνο το κέντρο. Γιατί άλλο, για να μας καθυποτάξουν το θέλουν. Κοιτάξτε, γιατί υπάρχουν εδώ πέρα αρκετές εκατοντάδες από ευρεσιτεχνίες, τις οποίες έχουν κατοχυρώσει, που στηρίζονται απάνω στις χημικές αυτές ουρές και οι οποίες αποσκοπούν στη μεταβολή του κλίματος. Και εγώ το λέω και επιμένω ότι ετοιμάζουν με αυτόν τον τρόπο τα όπλα της νέας γενιάς μαζικής καταστροφής. Τα όπλα της νέας γενιάς. Κύριε Γεωργίου, πριν μιλήσατε και είπατε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για έλεγχο του παγκόσμιου πληθυσμού. Μάλιστα. Αυτό θέλω να μας πείτε λοιπόν. Ήθελα να σας μιλήσω για το πρόγραμμα HARP που πήρε την ονομασία του από την Αλάσκα. Είναι γνωστό πλέον το τι έχει γίνει εκεί πέρα. Στο της Αλάσκα. Υπάρχουν υπερόπλα συγκέντρωσης και εκτόξευσης ενέργειας. Ηλεκτρομαγνητικός παλμός και ηλεκτρομαγνητική βόμβα. Το EMP. Αλλά, το EMP, αλλά υπάρχει και η ψυχοτρονική μέθοδος. Όπου υπάρχει ψυχική παρέμβαση εκ του μακρόθεν. Και αυτό που είπαμε πριν, φοβικό σύνδρομο. Αυτό είναι. Κάνουν ψυχανάλυση, τηλεπάθεια και επεμβαίνουν στην νόησή μας και στον ψυχισμό μας. Και σου λέει ελεύθερη βούληση. Θα πάει ψηφίσει ελεύθερα. Δημοκρατικά πάνω από αυτό. Ναι, αλλά είπατε πριν ότι παίζουνε. Δεν μας είπατε τι παίζουνε. Παίζουνε, κύριε Καρποδίνη. Τι παίζουνε. Αλλά τα παιχνίδια είναι επικίνδυνα. Μετά πολλές φορές γυρνάνε ανάποδα. Γυρνάνε άμαλα γιατί έχουν ξεχάσει αυτό που η ιστορία ποτέ δεν ξεχνάει, τον απρόβλεπτο παράγοντα. Δεν μπορείς να παίζεις με τις ψυχές των άλλων έτσι εύκολα. Μα βεβαίως, κυρία Καλέγια, δεν μπορείς να παίζεις. Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν. Αυτό λέμε, ότι κάποια στιγμή, όταν συμβεί κάτι και είναι ο απρόβλεπτος παράγοντας στην ιστορία. Έχει αρχίσει η μεταστροφή των πραγμάτων. Που όλες αυτές οι εταιρείες και τα συμφέροντα παγκοσμίως. Θα δούμε αυτό εδώ που έχουμε στις οθόνες μας. Κάποια στιγμή λοιπόν όλοι αυτοί υπολογίζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Που είναι ο απρόβλεπτος παράγοντας, που ο απρόβλεπτος παράγοντας δεν είναι τόσο απρόβλεπτος τελικά, όπως η ιστορία μας δείχνει.
Εδώ, εξοπλισμός απελευθέρωσης των χημικών ουσιών. Τι είναι αυτό που βλέπουμε, κύριε Κατσαρέ? Αυτό βλέπουμε, ένα αεροπλάνο το οποίο χρησιμοποιείται ακριβώς αφενός μεν για αυτό να συνδέεται... Αυτό είναι ένα από τα άσπρα αυτά που φεύγουν από τις βάσεις του ΝΑΤΟ. Από νατοικές βάσεις, ναι. Έλα, αυτά. Και συγχρόνως είναι αυτά τα οποία εκπέμπουν αυτές τις χημικές ουρές και είναι εκείνο που συνδέεται και με το πείραμα HARP που γίνεται στο Γουάκον της Αλάσκας, όπου εκεί η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία περνάει στην ιονόσφαιρα, στο ανώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας, και τα ιόντα τα οποία ελευθερώνουν φτάνουν στη Γη και δημιουργούν blackout, δημιουργούν βραχυκύκλωμα σε οτιδήποτε κινείται. Όπου θέλουν, είναι αεροπλάνο, το μετακινούν όπου θέλουν. Ακριβώς. Έτσι, και μέσω των chemtrails. Μέσω των μετακινούν όπου θέλουν. Οπότε αεροπλάνα, πλοία, ηλεκτρική σταθμή, οτιδήποτε, αυτοκίνητα, σταματούν να δρανοποιούνται αμέσως μόλις φτάσουν αυτή η ροή από τα ιόντα, από την ιονόσφαιρα που έχουν φτάσει μέσω του πειράματος HARP το οποίο γίνεται. Και αυτό λοιπόν είναι, όχι το λέω σαφέστατα, είναι το όπλο μαζικής καταστροφής, διότι σκεφτείτε, εάν θέλουν να καταρρεύσει όλη η χώρα χωρίς να χαθεί ούτε ένας στρατιώτης από αυτούς που εισβάλλουν, κάνουν το εξής, στέλνουν ένα τέτοιο σύστημα, αδρανοποιούνται αυτοκίνητα, ηλεκτρική σταθμή, τρένα, αεροπλάνα, οτιδήποτε. Και... Να θυμίσουμε κάτι σε αυτό το σημείο για να μην σας διάκοψω. Αν θυμάστε, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Αφγανιστάν, χιόνισε στην Αθήνα Ιράκ, και είδες αλυσίδες στην Αλεξάνδρα. Ήταν χειμώνας, να το θυμίσουμε στους φίλους. Αρχές του 2000. Έτσι, έτσι, κύριε. Βούλιαξε η Αθήνα το χιόνι και είχε λιακάδα στο Αφγανιστάν χειμώνα καιρό. Και μήπως οι Ρώσοι. Και μήπως οι Ρώσοι. Και οι Κινέζοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σωστό. Μήπως οι Ρώσοι, λέω αν έχετε ακούσει, ετοιμάζουν ένα αεροπλάνο που δεν δουλεύει με τρανζίστορς. Δεν δουλεύει με λιχνίες σε υψηλή τάση. Δεν το έχω ακούσει. Αλλά πολλά από τα αποτελέσματα που δεν θα είναι ευαίσθητος παλμός, αποτελέσματα του Τέσλα, του Νίκολα Τέσλα, του μεγάλου αυτού επιστήμονα, θα έχουν εκμεταλλευτεί όχι μόνο οι Αμερικάνοι, τα οποία εφαρμόζουν τώρα, αλλά και οι Ρώσοι. Και είπατε τη μαγική λέξη πριν. Λένε συνωμοσιολόγοι είσαστε. Ε? Ναι, γιατί έχουν βάλει κάποιους γραφικούς, κάποια άλλα πιονάκια να προβάλλονται σε τηλεοράσεις. Αφήστε με να το πω εγώ τώρα. Έχουν βάλει κάποιους καραγκιοζάκους, έτσι, να προβάλλονται, να βγαίνουν σε τηλεοράσεις από εδώ από εκεί πέρα και να λένε αυτά τα πραγματάκια, να φαίνονται γραφικοί αστείοι, να γελάς μαζί τους και να τα τραβάνε, γιατί η αλήθεια δεν πρέπει να βγει. Άρα όταν πας να μιλήσεις εσύ για αυτά, να μιλήσεις για Τέσλα, θα πεις ποιος Τέσλα. Είσαι ήδη χαμένος. Το χάσες έτσι και καθοδήμου. Μπράβο. Άρα, γιατί εμείς το έχουμε βιώσει αυτό που λέμε τώρα, ότι δεν μπορεί να μιλήσεις, έχουμε πράγμα κατευθυνόμενος παλμός υψηλής τάσεως. Λοιπόν, Τέσλα, Τέσλα, να το ακούμε, να το μαθαίνουμε, εντάξει. Αυτά πρέπει κάποια στιγμή να τα πούμε και να τα πούμε σοβαρά επιστημονικά όπως τα λέμε τώρα και χωρίς να το πηγαίνουμε να το κάνουμε παραμύθι με δράκο. Έτσι. Για να σταθεί ο άλλος σε αυτό και να σε ξεγυμνώσει και μπορεί να μιλήσεις. Τα πάσας που λένε. Αυτό ακριβώς επιδιώκουνε. Τα πάσας που λένε, είναι αγγλική λέξη, είναι από την πάλση. Κυματική κίνηση. Έτσι είναι πι, αλς. Έτσι. Το θέμα της θάλασσας η κίνηση. Λοιπόν, μην πάμε τώρα στη γλώσσα, θα χαζέψουν οι Ιούνιοι. Να, στην ομιλία βέβαια θα γίνει χαμός το Σάββατο, το λέω από τώρα φίλες και φίλοι. Το Σάββατο, Δωδώνης 36 στον Κολονό. Δωδώνης 36 στον Κολονό, ελεύθερη είσοδος για όλες και όλους. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή. Γιατί για μας δεν υπάρχουν εκλογές και όλα αυτά. Γιατί ξέρουμε πού πάνε αυτά τα πράγματα και πώς τα ετοιμάζουν. Για μας οι μέρες είναι μέρες έργου όλες. Έχουμε τη μεγάλη χαρά λοιπόν και τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Κατσαρό. Κύριε Κατσαρέ, θα μας κάνετε πραγματικά μεγάλη τιμή να έρθετε να μας μιλήσετε και να μας αποκαλύψετε όλα αυτά στον κόσμο ελεύθερα για όλους. Επαναλαμβάνω, στις 7 η ώρα Δωδώνης 36 στον Κολονό, τα τηλέφωνα μας σημειώνετε, αντάχετε πάντα και να τηλεφωνείτε και τώρα και άλλες μέρες, ούτως ώστε να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Έχουμε πάρα πολλά να βγάλουμε. Γιατί όταν σας κάλεσαν στην Κύπρο και μιλήσατε στο κοινοβούλιο της Κύπρου με όμικρον γιώτα το κοινοβούλιο. Έτσι, γιατί είναι ναός το κοινοβούλιο με όμικρον γιώτα. Όταν μιλήσατε λοιπόν εκεί, τι έγινε κύριε Κατσαρέ για το μεγάλο αυτό θέμα? Σας είπα, είχαν καλέσει και όλους τους ανώτερους αξιωματούχους από τα αρμόδια υπουργεία. Γιατί δεν μας το ολοκληρώσετε πριν, ναι. Και ομόφωνα υιοθέτησαν την απλή πρόταση την οποία έκανα. Να κάνουν
να υψώσουν αεροπλάνο, πειραματικό αεροπλάνο, να συλλέξει τους ατμούς αυτούς σε ένα φίλτρο και συνεχεία να τους αναλύσει και να δώσει μια απάντηση στους ανισοτήτες. Τόσο απλό είναι, κύριε Καρποδίνη, κύριε Γεωργίου, τόσο απλό είναι. Από 20.000 ευρώ. Και στο δικό μας βούλιο. Όχι. Κοινοβούλιο, στο δικό μας κοινοβούλιο. Στο δικό μας. Σας παρακαλώ, όχι, όχι, όχι. Μην με βάζετε εκεί πέρα, εγώ ξέρω από ορθογραφία, είμαι ορθόγραφος. Α, εντάξει. Στο δικό μας το κοινοβούλιο, λοιπόν, εσάς σας κάλεσαν ποτέ να μιλήσετε? Μας έχουν αγνοήσει πλήρως. Σας είπα, ακόμα και ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ο κύριος Καρτάλης, που μας δέχτηκε μετά από 3 μήνες επιμόνων προσπαθειών, φτιάχνει επιτροπές. Μας είπε και πέρασαν 11 μήνες Καρτάλη, από τότε και απάντηση. Κύριε Καρτάλη, πείτε μας, είναι έτσι? Είναι έτσι τον άνθρωπο αυτόν και όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται? Και από Ολλανδό Ευρωβουλευτή. Μάλιστα. Έγινε επερώτηση και στο Ευρωκοινοβούλιο την περίοδο που ο Επίτροπος Περιβάλλοντος ήταν ο κύριος Δήμας, ο νυν Υπουργός Εξωτερικών, ναι, και ο οποίος είπε, έχουμε ακούσει για το θέμα, αλλά δεν μπορούμε να σας δώσουμε απάντηση. Δεν μπορούνε. Κάνουν επιτροπές, θα το ψάξουνε, θα το... Και έβγε στην Κυπριακή Δημοκρατία, πραγματικά χίλια έβγε, και στο μεγάλο εκλειπώντα, να το θυμόμαστε, τον Παπαδόπουλο, τον Αλέκο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το συγγνώμη, τον Τάσο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αναστάσιο. Αλλά είμαι, ξέρετε, είμαι σε τόσο φορτισμένο. Τόσο φορτισμένος, ο μεγάλος αυτός Έλληνας, στον Τάσο του Παπαδόπουλου, που και τα οστά του τα βγάλανε με μίσος για να τα πετάξουνε, το σκελετό του, γιατί ήταν πατριώτης και κοίταζε τον παράγοντα άνθρωπο, το εθνικό συμφέρον και την αξιοπρέπεια. Όταν άλλοι αυτά τα έχουν παραπεταμένα. Τους ενοχλούσε και νεκρός. Και αυτό σημαίνει πραγματικά να κοιτάς το όφελος της πατρίδας σου και το όφελος όμως γενικότερα όλης της ανθρωπότητας. Γιατί ό,τι κάνουμε εμείς τώρα δεν το κάνουμε μόνο για την Ελλάδα. Το κάνουμε για όλες τις πατρίδες του κόσμου που πρέπει να έχουν την αυτοτέλειά τους, πρέπει να έχουν το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στον παράγοντα άνθρωπο. Αυτό είναι λοιπόν που πρέπει να κοιτάξουμε. Φίλες και φίλοι, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ένα σας λέω τώρα. Μην πάει κανείς για ύπνο. Γιατί αυτά που θα δείξουμε στη συνέχεια, που έχουμε εδώ, οι φωτογραφίες που θα δείξουμε, είναι τα αποδεικτικά στοιχεία του μεγάλου ψέματος, της μεγάλης διαστροφής, ότι δεν γίνονται ψεκασμοί με χημικά. Έχουμε λοιπόν τα στοιχεία, θα δείξουμε τις φωτογραφίες στη διάρκεια της εκπομπής. Θέλω να πάμε όμως πάλι, γιατί η εκπομπή είναι πολύ θεματική, θέλω να πάμε στο θέμα το μεγάλο. Όλα αυτά δεν είναι το μεταξύ, έτσι, δεν υπάρχει τίποτα εκτός θέματος. Πάμε στο μεγάλο κομμάτι της διατροφής, του Διοσκουρίδη, της φαρμακολογίας και της διατροφής. Σας ακούμε, πείτε μας. Όμοια ομοίης εισή η άματα. Δηλαδή, Ιπποκράτης. Τι σημαίνει αυτό? Ομοιοπαθητική. Τώρα, στα τελευταία 20 χρόνια, ανακάλυψαν την ομοιοπαθητική. Τι είναι ομοιοπαθητική? Με τα βότανα του Διοσκουρίδη δημιουργούμε τα ίδια συμπτώματα της ασθένειας που έχουμε και τη θεραπεύουμε. Μάλιστα. Και να πω και κάτι άλλο. Τι να κάνει για Ιπποκράτης? Ο Ιπποκράτης λέει κάτι άλλο. Το δηλαδή, φάρμακό σου, η τροφή σου. Ομοιοπαθητικός ο ένας. Και απ' την άλλη, έχουμε Ιπποκράτη. Είμαστε ο πατέρας της ολιστικής. Είμαστε ότι τρώμε και ο πατέρας της ολιστικής. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος? Ουσιαστικά ναι. Ο πατέρας δεν είναι της ολιστικής θεραπευτικής? Ο Ιπποκράτης. Τα πράγματα τον δικαιώνουν. Οι εναλλακτικοί γιατροί, κύριε Μπεξή, θα ξέρετε και οι φίλοι που παρίστανται σήμερα εδώ και όσοι μας ακούνε, ότι μέχρι προ 15 ετίας περίπου, όπως είπε ο κύριος Γιούγκ, δεν διώκονται από την εγκατεστημένη ιατρική. Δεν συνέφερε, αλλά το ζήτημα πρέπει να έχεις χημική κατανάλωση. Ακριβώς. Το ζήτημα είναι πώς οι πρόγονοί μας φτάσανε σε αυτά τα επίπεδα γνώσεως αντιλήψεως. Εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι. Σε όλα αυτά τα επίπεδα τα υψηλά πολιτισμού, επιστημών. Πώς? Μήπως γιατί ελέγχαν τη διατροφή τους? Ελέγχαν το σθένος τους, γνωρίζανε την ίαση των ασθενειών, ούτως ώστε να είναι ισχυροί. Μήπως λοιπόν ξέρανε πολύ περισσότερα? Και να εδώ η σημασία των κειμένων. Πείτε μας λοιπόν,
Τι άλλα γνώριζε ο Διοσκουρίδης, τι άλλα καταγράφει. Επιλεκτικά μόνο θα αναφέρω 2-3 περιπτώσεις, γιατί είναι πάμπο. Πολύ γρήγορα, λοιπόν, κυρία Καλέγια. Ο Διοσκουρίδης αναφέρει τη δράση του μαστίχινου ελαίου, δηλαδή του μαστιχέλου, δηλαδή της μαστίχας. Πού βγαίνει μαστίχα? Χίο. Αλίμονο. Όλος ο κόσμος το ξέρει. Σε κανένα άλλο μέρος. Νότια. Και μόνο στη νότια Χίο, ακριβώς. Ασπίδα του πεπτικού συστήματος. Έτσι. Τι άλλο αναφέρει ο Διοσκουρίδης? Αναφέρει τον κρόκο. Πασίγνωστο φυτό. Το πιο ακριβό μπαχαρικό. Αρωματικό, χρωστικό. Χρησιμότατο στην αϊπνία και στη μέθη. Το λεγόμενο σήμερα και σαφράν. Σαφράνι, ζαφορά ή σαφράν. Πού χρησιμοποιείται το, κύριε Καλέγια? Πέραν από τη μαγειρική που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα, ναι, παραδείγματος χάρη στην παέγια που είναι το πιο γνωστό ενδεχομένως φαγητό, χρησιμοποιείται και στη ζαχαροπλαστική. Και να τονίσουμε που στην Ελλάδα τι έχουμε θεραπεύει? Κρόκο. Βεβαίως. Κοζάνι. Βέβαια. Και είναι η τελευταία μπίζνα. Βεβαίως. Ο κρόκος της Κοζάνης είναι πασίγνωστος. Μεταξύ. Και νομίζω μονοπωλιακό. Γίνεται. Μα προσέξτε όμως τώρα. Έχουμε όμως. Είναι πάνω μια από τις άριστες ποιότητες. Όμως ξέρουμε από τις τοιχογραφίες της θύρας ότι έχουμε και τις μινωικές, ότι έχουμε τους κροκοσυλλέχτες που είναι συγκεκριμένα μάλιστα και μαϊμούδες που συλλέγουν τον κρόκο. Τώρα το γιατί είναι θέμα άλλης εκπομπής, γιατί δεν είναι άνθρωποι, είναι άλλο. Τώρα είναι εκπαιδευμένοι οι σκύλοι. Άρα το μαζεύανε, ναι, όπως και την τρούφα και λοιπά. Η τρούφα, το ταρτούφο που λένε. Έτσι. Που είναι εκπαιδευμένοι οι σκύλοι που πάνε και θα βγάλουν την τρούφα που είναι επίσης πανάκριβη και σπανιότατη. Βρίσκεται συνήθως στην κεντρική και βόρεια. Ξεκίνησαν και στην Ιταλία, εγώ μιλάω. Ξεκίνησαν και στην Ελλάδα βεβαίως. Στην Ελλάδα πρόσφατα. Μα έχουμε τόσα πολλά. Να για δεν θέλουν τα πετρέλαια, να για δεν θέλουν το χρυσό, να για δεν θέλουν τη διατροφή των προγόνων μας να τη διαδώσουμε. Γιατί όλα αυτά θα αλλάξουν με τον τρόπο που θα σκεφτόμαστε και μετά όταν αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε θα αντιδρούμε και διαφορετικά. Έτσι. Μία τρίτη περίπτωση που θα ήθελα να αναφέρω, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστική, είναι το βάλσαμο ή πέρικο. Ενδείκνεται στη θεραπεία πληγών, είναι εξαιρετικό αντικαταθλιπτικό, εισάξιο ενός χημικού σκευάσματος, το οποίο δεν θα αναφέρω. Και θέλω να τονίσω το εξής. Στην Ευρώπη και στην Αμερική το χρησιμοποιούν σαν τσάι. Είναι το καλύτερο αντικαταθλιπτικό και οι πωλήσεις το χρόνο ανέρχονται σε 1 δις δολάρια. Πόσο? 1 δις δολάρια. Το ξαναλέτε αυτό άλλη μία φορά. Βεβαίως. Το βάλσαμο. Το βάλσαμο ή υπέρικο του Διοσκουρίδη. Εξαιρετικό στη θεραπεία των πληγών, εξαιρετικό αντικαταθλιπτικό. Χρησιμοποιείται στην σήμερα. Στην Ευρώπη και στην Αμερική το χρησιμοποιούν ως τσάι, αφέψιμα δηλαδή. Μάλιστα. Είναι το καλύτερο αντικαταθλιπτικό και ο τζίρος, ο ετήσιος τζίρος ανέρχεται στο 1 δις δολάρια. Όταν εδώ σε αυτή την εκπομπή. Στην Ελλάδα. Όταν σε αυτή την εκπομπή ο κύριος Γερακούλιας, ο πρόεδρος της Βιταμπέλια, έτσι. Τη υγιεινή τη εταιρεία για τι αυτοάνωσε. Και για το Ρόδι, τάπε. Και είπε και κάτι άλλο. Καταναλώνουμε 8,5 εκατομμύρια ετησίως αντικαταθλιπτικά χημικά. Οπότε, ξέρετε, κύριε... οπότε αυτοί όλοι πάνε την Κυριακή για να ψηφίσουν. Καταρέ. Ναι. Είναι καταθλιπτικοί όλοι και πάνε την Κυριακή να ψηφίσουν την κατάθλιψή του, κύριε Μπέξη. Δεν είπε ο κύριο Βαρελάκη. Βεβαίω δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Έτσι, τρία αμύγδαλα. Οδηγήσει, πέντω, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Όχι, εγώ το λέω έτσι. Οι συμπατριώτε και οι συμπατριώτησέ μα και εμεί είμαστε κάποιοι από όλου αυτού του συμπατριώτε και συμπατριώτησέ μα. Όλοι βρισκόμαστε στο ίδιο καζάνι και βράζουμε. Απλά πρέπει εμεί να πούμε, έχουμε καθήκον απέναντι στον ελληνικό λαό έτσι. Και την ανθρωπότητα. Μακάρι να μπορούσαμε αυτήν την εκπομπή να τη βγάζουμε και για περισσότερο κόσμο και σε άλλε γλώσσε. Για να τους δείξουμε ότι εμείς δεν θέλουμε μόνο για αυτή εδώ την πατρίδα να πούμε αυτά που θέλουμε. Θα πούμε για όλο τον κόσμο, για την ανθρωπότητα. Γιατί αλίμονο αν το μήνυμα του ελληνικού πολιτισμού ήταν μόνο για 10, 20, 30 εκατομμύρια. Είναι για ένα μοντέλο ζωής. Είναι ανθρωποκεντρικό, δεν το ακριβώς, λέμε. Δεν το για όλη την ανθρωπότητα. Και ο Μέγας Αλέξανδρος αυτό το πέρασε. Να λοιπόν η διαφορά αυτή τη εκπομπή. Θέλω να περάσουμε τώρα, να ξαναδούμε τα 5 βιβλία. Να ξαναδούμε πάλι τις μεγάλες προσφορές σημερινές. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνείτε, κρατήστε τηλέφωνα, τηλεφωνείτε και τώρα υπάρχουν άνθρωποι να εξυπηρετηθούν, υπάρχουν και τώρα άνθρωποι να κρατήσουν παραγγελίες. Σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον κύριο Ζήτρο που μετά την εξάντληση αυτής της προσφοράς της προηγούμενης εβδομάδος μας έδωσε ακόμα τόμους για την εκπομπή για να μπορέσουμε έτσι να ανταποκριθούμε στη μεγάλη ζήτηση. Επαναλαμβάνω με απόλυτη σειρά προτεραιότητας οι σειρές αυτές που δίνουμε του Διοσκουρίδη. Περί ύλης ιατρικής, 740 σελίδες, πόσο είναι το έργο, τεράστιο. Μόνο αυτό έχει 30 ευρώ έξω, 30 συν ΦΠΑ. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλη προσφορά που κάνουμε, 60 ευρώ όλα αυτά και τα 5 και άλλο ένα. Λοιπόν, Διοσκουρίδης περί ύλης ιατρικής, ακούσατε πόσα σημαντικά πράγματα γράφει μέσα. Οι τρεις μιλήσεις, όλη η φιλοσοφία, Θαλία, Αναξιμάνδρου, Αναξιμένη. Πλάτων, ο διάλογος Πρωταγόρας, μοναδικός, μαζεύονται όλες οι κεφαλές στην Αθήνα.
ο Σωκράτης, ο Προδίκος ο Κίος, ο Ιππίας, ο Πρωταγόρας και άλλοι πολλοί και συζητάνε για όλα τα προβλήματα του κόσμου. Πώς δημιουργεί τη ζωή, τι είναι ο άνθρωπος, που πάει ο άνθρωπος κτλ. Γοργίας, ο μεγάλος σοφιστής και η σοφιστική μέθοδος εδώ αναλύεται το πώς θα βγάλεις από μέσα σου προς τα έξω η τέχνη του λόγου. Ιπποκράτης, γυναικολογία με ευτική, εδώ θα διαβάσετε τι γνωρίζανε για τη μεευτική τέχνη που είναι βασική για την αναπαραγωγή και για τη συνέχιση του είδους και για τα προβλήματα τα καλούμενα γυναικολογικά. Αλλά Ιπποκράτης, Γοργίας, Πλάτων, τρεις μιλήσεις, δύο σχολείς περί ειδής ιατρικής και δώρο! Και δώρο! Κοιτάξτε εδώ τι θα δώσουμε. Δίνουμε το βιβλίο του George Thompson, μελέτες στην αρχαία ελληνική κοινωνία, 300 σελίδες και η πρώτη φιλόσοφη, και αυτό το βιβλίο μαζί με τους 5 τόμους. Παραλαμβάνω με απόλυτη σειρά προτεραιότητες θα διατεθούν. Τηλεφωνείτε και τώρα στο 210-38-46-76 και 211-70-50-171 και 172. Τηλεφωνείτε να κλείνετε τις σειρές και πάμε και στη δεύτερη προσφορά μας. Τη δεύτερη μεγάλη προσφορά από τις εκδόσεις Εύανδρος, τις δικές μας εκδόσεις, να τη δούμε στις οθόνες μας εδώ. Τα 5 αυτά βιβλία, Ψυχή και Αθανασία κατά την ελληνική σκέψη, αρχαιονικές φράσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούν και σήμερα, ομιλικό λεξικό, είδατε τι διαβάσαμε μέσα από το ομιλικό λεξικό, ότι όλη η σύγχρονη τεχνολογία περιγράφεται με λέξεις του ομήρου και ο τρόπος που μιλάει όλος ο κόσμος βασίζεται στον όμηρο. Κωδικός 9, 9, 1, 1, 1. Τι κρύβει, γιατί είναι μαθηματικό το ελληνικό αλφάβητο και έχει δομηθεί έτσι ούτως ώστε να βγάζουν οι λέξεις συγκεκριμένα συμπεράσματα και να μας βγάζουν πράγματα που είχαν πει κρυμμένα. Τι είναι τα καβίρια μυστήρια, όπου ήταν μοιημένη και η Ολυμπιάς, η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ποια είναι η λατρεία του Ποσειδώνος, ποιες λέξεις χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα που δείχνουν ότι είμαστε οι ίδιοι Έλληνες από τα πανάρχια χρόνια, και Ψυχή και Αθανασία. Και τα 5, μόνο 40 ευρώ, φίλες και φίλοι, τεράστια προσφορά, έρχεται με courier στο σπίτι σας. Και θέλω εδώ να σας διαβάσω και να μου επιτρέψετε ότι ο Πλάτων, θα διαβάσω το βιβλίο Ψυχή και Αθανασία, όταν μιλάει για τους πλατωνικούς αναβαθμούς της Αθανασίας. Τους πλατωνικούς είναι το βιβλίο αυτό, ένα από τα βιβλία της προσφοράς μας. Η πλατωνική αναβαθμή της ψυχής, της Αθανασίας, συγγνώμη, είναι 1. Η γέννηση τέκνων, συγκρατήστε τα. 2. Η ιστεροφημία. 3. Η δημιουργική δράση. 4. Η γέννηση πνευματικών τέκνων, διότι όχι μόνο τέκνα βιολογικά, αλλά και πνευματικά τέκνα. 5. Η επιστημονική γνώση. 6. Η μουσική ως μέθεξη της αρμονίας του σύμπαντος, η μουσική, αυτή είναι η βαθμή, επαναλαμβάνω, που δίνουν την Αθανασία, η πλατωνική αναβαθμή. Και βεβαίως όλα αυτά αναλύονται στο βιβλίο μέσα. 7. Η επαναθέαση του απολύτου κάλους και του ανωτάτου αγαθού. Και όταν οι πρόγονοί μας μιλούσαν για ψυχή, μιλούσαν ακριβώς, υπάρχει ένας διάλογος του Πλάτωνος, ο Αξίοχος. Το έχουμε το κομμάτι αυτό και αυτό μέσα στο βιβλίο. Είναι το βιβλίο του κυρίου Κυριακόπουλου, του εξαιρέτου νομικού και συγγραφέως. Το έχουμε λοιπόν το απόσπασμα που, όπου του λέει ο Σωκράτης του αξιόμαχου, δεν υπάρχει, του αξίωχου συγγνώμη, δεν υπάρχει θάνατος, του λέει. Τίποτα δεν τελειώνει. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος και του το αναλύει αυτό. Έτσι. Αλλά και για τους νεκρούς δεν υπάρχει ο θάνατος, ούτε και για σένα υπάρχει, του λέει, τώρα αφού είσαι ζωντανός, ούτε αν πάθεις κάτι θα υπάρχει για σένα, διότι εσύ δεν θα υπάρχεις πλέον. Επομένως η λύπη σου, του λέει, είναι χωρίς αντικείμενο. Και είναι μάταιο να καταθλίβεσαι κτλ. Κτλ. Και μιλάει μάτιο για την αθανασία. Μάτιο να καταθλίβεσαι. Μάταιο να καταθλίβεσαι. Και μας έχουν δημιουργήσει, κύριε Καρποδίνη, την κατάληψη. Την κατάληψη. Και τα 5 βιβλία, φίλες και φίλοι, 40 ευρώ μόνο. Τηλεφωνείτε, τα κλείνετε και τώρα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι για να σηκώνουν τα τηλέφωνα και τώρα ακόμα, αλλά και όλη την εβδομάδα. Ειδικά αυτά τα βιβλία, επειδή είναι του δικού μας εκδοτικού οίκου, έχουμε αρκετά περισσότερα βιβλία για να διαθέσουμε από αυτή τη σειρά, μόνο 40 ευρώ, φίλες και φίλοι. Και ας δούμε και την εκδόση Ζήτρου, την εξαιρετική σειρά αυτή των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, την οποία σας την δίνουμε και αυτή σε πραγματικά μοναδική τιμή. Συν ένα που είναι το βιβλίο για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Αυτό. Μελέτη αρχαία ελληνική κοινωνία, η πρώτη φιλόσοφη. Δώρο αυτό, όλα μαζί 60. Και ακούστε τώρα τι θα σας πω πριν περάσουμε στις μοναδικές φωτογραφίες που έχουμε να δείξουμε και να κάνουμε ανάλυση των φωτογραφιών. Ακούστε τι έχω να σας πω. Στο η χώρα αυτό που κυκλοφορεί, το 122, ας το δούμε στις οθόνες μας, υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο της κυρίας Πέπα πάνω
στα ετρουσκικά μυστικά τα αιγυπτικά βιβλία και τα αλόκοτα θεία βρέφη, όπου μέσα μιλάει, κύριε Καρποδίνη μου, γιατί μετά θα πάρετε το λόγο από αυτά που θα μας πει ο κύριος. Το είχαμε θίξει την προηγούμενη φορά. Το είχαμε θίξει. Τώρα όμως θα δείτε. Παρακαλώ. Θα δείτε πού οδηγείται η κουβέντα. Μιλάμε για βρέφη που βγαίνουν μέσα από τη γη. Είναι τα ταγητικά βιβλία που στο ηχόπιο κυκλοφορεί μαζί με άλλα εκπληκτικά άρθρα. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε στις οθόνες σας εδώ. Είχατε δείξει για τις κορυφαίες. Εκτός από τις Έλληνες που πήγαν στην Αμερική από τα προϊστορικά χρόνια με ατράνταχτες αρχαιολογικές, ιστορικές και φιλολογικές αποδείξεις. Τα ετρουσκικά μυστικά ταγητικά βιβλία και τα αλόκοτα θεία βρέφη. Ποια είναι αυτά τα θεία βρέφη που γεννιούνται με δόντια, προσέξτε, και είναι στις μυθολογίες όλου του κόσμου, αλλά εδώ, εδώ, αυτά εδώ τα βιβλία ήταν τα βιβλία που πάτησε πάνω η κυρία Καλέγια, η ρωμαϊκή, όπως και οι σιβηλικοί χρησμοί, τα σιβηλικά βιβλία, πάτησε η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, κάνω λάθος. Και μόνο όταν καήκανε ήρθε και η παραχμή της Ρώμης, γιατί το συνεβουλεύοντο αυτά τα βιβλία. Εκεί να δείτε, κύριε Κατσαρέ, τι λέει μέσα. Τι λέει που μιλάνε για τη γέννηση του σύμπαντος που οδεύει ο κόσμος. Μπορώ να σας πω ότι είναι και πολύ προβλεπτικά, κύριε Γεωργίου, για αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Λοιπόν, θέλω τώρα, για θα γυρίσουμε, απλά σας το είπα, το «Η χώρα να ζητήσει» σε όλη την Ελλάδα υπάρχει στα περίπτερα, στο σημείο πωλήσεως, σε όλη την Ελλάδα. Γίνεστε και συνδρομητές, αν θέλετε, τηλεφωνώντας στα τηλέφωνά μας, τα οποία έχετε κρατήσει, φαντάζομαι. Θα ήθελα τώρα, γιατί θα επιστρέψουμε μετά και θα δείτε πώς θα δέσει αυτό το κομμάτι από εκεί που θα οδηγηθούμε. Να δούμε λοιπόν τις φωτογραφίες μας, τις μοναδικές αυτές, τα μοναδικά ντοκουμέντα αυτά, που βεβαίως στην ομιλία του Σαββάτου θέλω να επίσης να τα δείξουμε και να λύσουμε και άλλες πολλές που θα φέρουμε για τους χημικούς ψεκασμούς. Είμαστε λοιπόν αεροπλάνα που ψεκάζουν. Έχετε δει τέτοιες ουρές αεροπλάνο στα κοινά συμβατικά αεροπλάνα των αερογραμμών? Όχι. Όχι, με τίποτα. Πώς είναι από τις ακροβατικά σμήνη, ότι αυτοί αφήνουν χρώμα. Μα κοιτάξτε, τα αεροπλάνα αυτά δεν είναι από ακροβατικά σμήνη. Όχι, ρωτάω. Και είναι αυτά τα λευκά αεροπλάνα που δείξαμε και προηγουμένως. Δεν έχω ξαναδεί, όχι κύριε Κατσαρέ. Όχι. Εδώ, πάλι, τα ίδια λευκά αεροπλάνα. Κοιτάξτε, ωραίες, είναι φυσιολογικά αυτά, τα έχει δει ποτέ κανείς. Και αυτά παραμένουν και απλώνουν στον ουρανό. Μα αυτό εδώ πέρα, συγγνώμη, ναι, θέλετε εδώ, να πιστέψουμε. Μα εδώ, αυτό εδώ που βλέπουμε. Μα τι ουρά, αυτό είναι δυνατόν να είναι το καύσιμο? Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όχι, είναι αυτό να είναι καύσιμο. Κάτι ραντίζει εδώ. Τι ραντίζει? Και όπως είπαμε, είναι συγκεκριμένα αυτά τα αεροπλάνα και απογειώνονται για όσους δεν το έχουν δει. Από τις στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ. Το επόμενο. Επόμενη εικόνα, κατά κόρον. Αν μου επιτρέπετε, όσο τα βλέπουμε στην οθόνη, θα ήθελα από μια ανάρτηση που έχουμε κάνει και στα μυστικά περάσματα και μπορεί να τη διαβάσει ο κόσμος στη σελίδα μας. Στη σελίδα μας μυστικάπερασματα.gr. Μπαίνετε, γραφτείτε μέλη να έχετε πλήρη ενημέρωση. Μέσα εκεί λοιπόν θα διαβάσουν τι προκαλεί η σκόνη του βαρίου. Αυτή η σκόνη που βλέπουμε, σε συνδυασμό βέβαια με το αλουμίνιο για όσα είπαμε πριν, έτσι. Και έχουμε ανεβάσει ένα θέμα που έχουμε και μια ολόκληρη ταινία ντοκιματέρ. Ακριβώς. Πάνω μέσα, από μια ώρα, όπου λέει όλα αυτά τα εξηγεί με απίστευτο τρόπο. Ξένο ντοκιματέρ. Ξένοι. Φυσικά. Είναι ξένα ντοκιματέρ, γιατί είναι πανθρώπινο το φαινόμενο. Ναι. Λοιπόν, πείτε μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι η σκόνη βαρίου προκαλεί χρόνια κόπωση μέσω χρόνια αύξηση του μυητικού τόνου και καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα νόσης του οργανισμού. Αυτό που είπαμε. Ασθενές, κύριε Γεωργίου, είπατε. Χωρίς σθένος. Πέφτει το ανοσοποιητικό σύστημα. Διεισδύουν όλοι αυτοί. Άρα, ακόμα και οι συνειδήσεις. Μήπως και οι συνειδήσεις. Σε πολλά πράγματα. Βεβαίως, γιατί όχι και συνειδήσεις. Μήπως αυτή η κατάθλιψη και όλα αυτά τα καταθλιπτικά που κατά κόρον φεύγουν. Και... γιατί βλέπουμε. Και το όπλο ποιο είναι? Είμαι η τηλεόραση. Βομβαρδίζουν και το βράδυ τηλεοράσεις. Το πρωί βρέχει ωραία τέτοια πράγματα και ο άνθρωπος ο μέσος δεν μπορεί να αντισταθεί. Τώρα πώς αντιστοιχούμε εμείς? Γλιτώσαμε τον ψεκασμό. Λέει δηλαδή, λέμε όλοι μας, είμαστε κομμένοι, λέει, δεν αισθάνομαι τα πόδια μου, δεν έχω δύναμη, πως όλος τυχαίος. Γιατί παλιότερα δεν ήταν έτσι? Και βλέπεις τους ανθρώπους που περπατάνε όλοι. Οι περισσότεροι μάλλον, για να μην είμαι. Περπατάνε οι άνθρωποι διότι δυστυχώς τους έχουν φορτώσει τόσες ενοχές, τόσα βάρη, τόσες ασθένειες και ψυχικές ασθένειες κυρίως και διατροφικές ασθένειες. Να γιατί πρέπει να επιστρέψουμε στα ελληνικά προϊόντα. Να γιατί πρέπει να χτυπήσουμε τα μεταλλαγμένα και όλη αυτή την ιστορία με τον κώδικα αλιμεντάριου στον οποίο μας φτιάχνουν. Και πρέπει επιτέλους να περάσουμε, να καταλάβουμε την αξία της διατροφής. Να γιατί βομβαρδίζουν και θέλουν οι διάφορες εταιρείες να περάσουν αυτά τα
προϊόντα τα μεταλλαγμένα, ούτως ώστε να αλλάξει και ο τρόπος που σκεπτόμαστε, όπως είπαμε πριν, κυρία Καλέγια, όπως είπατε, για το είμαστε ό,τι τρώμε. Ε? Λοιπόν, συνεχίστε και πάλι. Και πάλι εκεί δώσαμε τη λύση. Μας τη δίνουν οι προγονείς μας. Ναι, ναι. Αρκεί να την ακολουθήσουμε. Εδώ κοιτάξτε. Ναι, ναι. Αυτό τι είναι. Τι είναι αυτό, κύριε Κατσαρέ, τι βλέπουμε. Δεν υπάρχει τίποτα πλέον. Κύριε Κατσαρέ, θέλω. Χαμό θα γίνει το Σάββατο στην ομιλία μας. Δωδώνη Στεντέξ, φίλες και φίλοι στον Κολονό. Θα τα δείξουμε όλα αυτά. Πούμε και άλλα πολλά. Δωδώνη Στεντέξ, στον Κολονό, 7 η ώρα το απόγευμα. Ελεύθερη είσοδο για όλους και όλους. Ελάτε να σφίξουμε το χέρι στον κύριο Κατσαρό, να του πούμε να συνεχίσει προσπάθειες και να είμαστε όλες και όλοι κοντά του. Μετά τις εκλογές να κάνουμε και άλλα πράγματα. Προχωράει η ιστορία. Έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε και με τους κύριε Γεωργίου και με τους δικηγόρους μας που εμείς έχουμε κάνει τις επαφές μας και προχωράμε και αυτό, φίλες και φίλοι. Δεν αφήνουμε τίποτα. Δύναμη να έχουμε, ασθενείς να μην είμαστε και ψυχικά και σωματικά, έτσι, για να προχωρήσουμε να αλλάξουμε πράγματα και στην πατρίδα μας και όπου μπορέσουμε. Τι είναι αυτό, κύριε Κατσαρέπουλο? Είναι προσπάθειες ελέγχου ενός κυκλώνα. Κυκλώνας. Διότι, όπως σας είπα, όλα αυτά αποβλέπουν στη μεταβολή του κλίματος, τον έλεγχο του κλίματος. Διότι εκείνος που θα ελέγξει το κλίμα θα είναι και εκείνος ο οποίος θα κυριαρχήσει στον επόμενο πλανήτη. Σκεφτείτε μια χώρα, θέλουν να καταλάβουν την Ελλάδα. Την υποβάλλουν σε ένα ατέλειωτο μια ατέλειωτη καταιγίδα επί 2-3 μήνες. Η χώρα κατέρευσε ή σε μια ξηρασία 3-4 χρόνων. Κατέρευσε ολόκληρη η χώρα. Εδώ βλέπετε και όχι μόνο αυτό, προσπαθούν να ελέγξουν και τους κυκλώνες. Είτε να προκαλέσουν κυκλώνες σε μια χώρα και μπορούν να την καταλάβουν πολύ άνετα, είτε να αποτρέψουν ένα κυκλώνα, όπως έχουμε πάρα πολλούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε τι μου κάνει, ξέρετε τι μου κάνει. Χημικός πόλεμος. Ξέρετε, ναι, ο οποίος υπήρχε και στην αρχαία Ελλάδα, πρέπει να πούμε. Έτσι. Κάποιοι τον εφαρμόζουν, δεν θα πούμε τώρα πώς, το βιολογικό αυτό, δεν θα τα πούμε. Γιατί είναι, θα ανοίξουμε άλλο. Υπάρχει εκπαίδευση, αραβοχήπη λέγεται, χημικού πολέμου. Μου ανοίγεται πολύ μεγάλο. Ξέρετε τι μου κάνετε τώρα. Θα με πάτε. Το ερώτημα ξέρετε ποιο είναι. Θα το πω. Να το πω. Γιατί η κουβέντα μας οδηγεί. Η ανάλυση μας φτάνει και στα ακόμα πιο βαθιά. Κάνω ευθέως την ερώτηση. Μήπως ετοιμάζουν ένα νέο είδος ανθρώπου πέρα από το sapiens sapiens ή διαζευτικών, ετοιμάζουν τις κατάλληλες συνθήκες για κάτι άλλο? Δεν λέω, το ονοματίζω, τι είναι αυτό το άλλο. Ναι, αλλά κάτι, εγώ απλά κάνω κάτι δύο ερωτήσεις τώρα. Υπενήσεστε. Πολλά υπενήσομαι, αλλά κάνω δύο ερωτήσεις. Μήπως λοιπόν ετοιμάζεται ένα νέο, θέλουν να δημιουργήσουν, αν δεν το έχουν δημιουργήσει ήδη, και είμαστε και εμείς όλοι μας μέρος αυτού του γενετικού πειράματος ουσιαστικά. Μήπως λοιπόν θέλω να σταθώ στο πρώτο, γιατί το δεύτερο είναι ακόμα πιο βαρύ. Κοιτάξτε, είμαστε ήδη, απευθύνομαι στους τηλεθεατές σας, είμαστε ήδη όλοι μέρος ενός πειράματος. Να φανταστούμε εμάς όλους, αλλά και τους γύρω που είναι εδώ, πώς είμαστε πριν από το κινητό τηλέφωνο και πριν από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δρούμε, κινούμαστε, σκεπτόμαστε, λειτουργούμε με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι 10 χρόνια πριν. Σκεφτείτε λοιπόν 20, 30, 50 χρόνια από σήμερα πώς θα λειτουργούμε εμείς οι ίδιοι, εντελώς διαφορετικά. Ήδη βλέπουμε γυαλιά, ήδη έχει βγάλει η εταιρεία, μην την πούμε, έχει βγάλει ήδη γυαλιά με τα οποία λειτουργεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Και μόνος δεν χρειάζεται να κουβαλάμε το λάπτοπ μαζί μας. Θα είναι σε ένα ζευγάρι γυαλιά μέσα. Και θα βλέπουμε όλο το διαδίκτυο, όλα τα τηλέφωνά μας, όλη την εικονική θερμοκρασία, τα πάντα. Και αυτά είναι, θα βγουν να κυκλοφορήσουν τον επόμενο χρόνο αυτού του είδους τα γυαλιά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πώς θα είναι και πώς διαμορφώνεται και ένας καινούριος άνθρωπος που θα έχει λίγη σχέση με το σημερινό και θα λειτουργεί και με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο. Εμείς το λέμε ουδέτερο, γι' αυτό θα πω την εταιρεία. Γιατί πρέπει να δω πώς θα το ολοκληρώσετε. Γιατί ξέρετε, μας την έχουν στημένη στη γωνία. Δεν τους αρέσουν αυτά που λέμε. Και είναι λογικό αν δεν τους αρέσουν, έτσι. Λοιπόν, η εταιρεία που λέτε είναι η Google. Ναι. Εμείς δεν δίναμε, είπαμε τι γίνεται, έτσι. Λοιπόν, εμείς λέμε, καταλάβετε κύριε Γεωργίου, γιατί μας την έχουν στημένη, για αυτά που βγάζουμε. Αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Έτσι. Αυτό λοιπόν, αυτό το νέο είδος ανθρώπου είναι όντως μια πραγματικότητα. Είναι όντως μια πραγματικότητα η οποία εξελίσσεται. Υπάρχει τρόπος αυτό να σταματήσει? Ναι, υπάρχει. Γιατί τώρα που μας ακούτε, φίλες και φίλοι, μπορεί να λέτε, μα καλά, τι μας τα λένε όλα αυτά, μα... σας λέμε πρώτα απ' όλα την αλήθεια.
που δεν την ακούσετε αλλού. Σας βγάζουμε πράγματα που αλλού δεν θα τα ακούσετε. Γιατί αλλού δεν τα λένε. Γιατί δεν τα λένε? Γιατί με την πρώτη ευκαιρία θα τρέξουν να ψηφίσουν. Να ψηφίσουν. Με την πρώτη ευκαιρία θα τρέξουν να γλύψουν, να κολλήσουν, να εξαγοραστούν, να κολοτυμπιάσουν. Συγχωρήστε με για την έκφραση. Να προσδεθούν σε άρματα. Γιατί το ατομικό συμφέρον μπαίνει πάνω από το συλλογικό, δυστυχώς, στις περισσότερες φορές. Εμάς αυτά δεν μας απασχολούν, δεν μας πιάνουν. Μου έχετε πει κατ' επανάληψη, γιατί δεν κατεβαίνετε στην πολιτική, γιατί δεν κάνετε κάτι. Όχι, δεν θα κάνουμε. Και δεν πρόκειται να κάνουμε, γιατί είναι σάπιο αυτό το σύστημα από την κορφή μέχρι τα νύχια. Βρωμάει. Και όταν μπεις μέσα σε αυτό, τώρα, αυτή την εποχή, όπως το έχουν φτιάξει, θα γίνεις κι εσύ βρώμικος. Ή βιολογικά δεν θα υπάρχεις. Και επειδή έχουμε πράγματα να κάνουμε και δεν είμαστε και αφελείς με τη σημερινή με τη σημερινή ερμηνεία του όρου, είμαστε αφελείς με την αρχαία ελληνική. Δεν έχουμε όφελος. Έτσι. Αλλά βλέπετε, ακόμα και αυτό διεστράφει. Ο αφελής είναι ο ηλίθιος σήμερα. Δηλαδή, όποιος δεν έχει συμφέρον, όποιος δεν τα παίρνει, δεν τα οικονομά, είναι βλάκας σήμερα. Εμείς είμαστε λοιπόν από αυτούς τους βλάκες, τους οποίους δεν μας ενδιαφέρει το προσωπικό συμφέρον, η προσωπική προβολή, μας ενδιαφέρει η πατρίδα μας και η ανθρωπότητα ολόκληρη, εάν μπορούμε κάτι να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν φωνή προς τα έξω, δεν έχουν λόγο. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους χορηγούς της εκπομπής μας για όλη αυτή την υποστήριξη που μας δίνουν, και εσάς που στέκεστε κοντά μας και μας υποστηρίζετε σε ό,τι κάνουμε. Και αυτή την εμπιστοσύνη εμείς δεν μπορούμε να την προδώσουμε, φίλες και φίλοι, και ούτε θα το κάνουμε. Να λοιπόν, γιατί δεν ασχολούμαι με την πολιτική, την κομματική πολιτική. Να, ο λόγος λοιπόν, επειδή ήρθαν οι εκλογές, και το λέω τώρα αυτή τη στιγμή και προς το τέλος της εκπομπής, που δεν μπορούμε να προδώσουμε συνειδήσεις ελεύθερων ανθρώπων καταπιεσμένων μέσα στην καθημερινότητα, που αυτοί οι 300, οι 500, οι 1000 έχουν ετοιμάσει για όλες και όλους εμάς, ακριβώς για να μπορούν να εκρουσιάζουν τα προβατάκια τους και για να μας σώσουν. Τι να σώσουν? Η γνώση είναι δύναμη. Όσο περισσότερο δυναμώνουμε, όσο περισσότερο γνωρίζουμε, τότε μπορούμε να περάσουμε σε άλλες λύσεις για να φέρουμε την οριστική ανατροπή αυτού του σάπιου συστήματος. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έτσι. Πάρα πολλοίς κόσμος, πάρα πολλοίς κόσμος. Φίλες και φίλοι, τελευταίο μέρος της εκπομπής. Αυτή η εκπομπή αλλάζει τις εποχές. Αλλάζει τις εποχές, σίγουρα. Με εκλέβουν οι ατσατάκες, με εκλέβουν όλοι. Θα ζητήσω δικαίωμα. Αυτή λοιπόν η εκπομπή, φίλες και φίλοι, αλλάζει δεδομένα. Φαίνεται πάνω κάτω, είναι δεδομένο αυτό. Και σήμερα κάνουμε μία αρχή στο μεγάλο κομμάτι των αεροψεκασμών. Και ευελπιστούμε ότι για μια ακόμα φορά τυχαία. Τυχαία, ξέρετε, όλα τυχαία γίνονται. Βγαίνει αυτή η εκπομπή, βγάζει ένα θέμα, μετά τυχαία αλλάζει. Ναι. Τυχαία αρχίζουν και ανοίγουν το Μουσείο του Ηρακλείου. Τυχαία ανοίγει η θύρα, ο αρχαιολογικός χώρος. Τυχαία κάνουν την ανακοίνωση του Μουσείου των Χανίων. Τυχαία βγαίνει η ΑΟΣ πρώτο θέμα και συζητιέται στη Βουλή. Τυχαία τη ΙΖΙΑ εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα. Τυχαία. Έτσι. Για μια άλλη φορά λοιπόν, τυχαία. Θα θέλαμε πολύ να δούμε το θέμα των αεροψεκασμών να βγει και πάλι στην επιφάνεια. Πάντως εμείς στην εκπομπή δεν την κάνουμε κατά τύχη. Όχι. Έτσι να συνεννοούμε. Είμαστε τυχεροί, είπατε, κύριε. Τυχεροί. Και φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε μια σειρά ακόμα από φωτογραφίες, αφού πρώτα δούμε τη σελίδα μας Μυστικά Περάσματα, όπου γίνεται μέλη για να σας έρχονται οι ενημερώσεις, για να μπορείτε να βλέπετε ακόμα περισσότερα για αυτά τα οποία λέμε. Να δείξουμε, κύριε Βαρελά, τη σελίδα μας. Αυτή είναι η αρχική σελίδα. Η αρχική μας σελίδα. Στη δούμε στη μεγάλη οθόνη, παρακαλώ, από το Control. Να δούμε την πρώτη σελίδα από το Control, παρακαλώ. Μέσα λοιπόν. Αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Μυστικά Περάσματα, η ΧΟΡ, εκδόσεις Εύανδρος, ένα είναι όλα αυτά. Ένα είμαστε και αγωνιζόμαστε ενωμένοι για να αλλάξουμε δεδομένα. Μυστικά Περάσματα, η ΧΟΡ, εκδόσεις Εύανδρος. Η αρχική σελίδα λοιπόν, κατεβαίνουμε. Και εδώ μπορούμε να δούμε και το θέμα των, με το βίντεο, θα ήθελα να μας δείξετε λίγο το βίντεο, ναι, έτσι, ναι. Ωραία. Εδώ είναι, ναι. Τι στο καλό μας ψεκάζουν, το ντοκιματέρ, εδώ είναι το ντοκιματέρ που μπορούμε να δούμε. Θα ήθελα να μπει ο κόσμος μέσα. Αν να θέλετε, το οι Polaroid δείχνουν τους αρχαιοκάπηλους, άλλο πολύ μεγάλο θέμα από τη σελίδα μας.
Οι αρχαίοι κατήχαν την νανοτεχνολογία. Προσέξτε μεγάλο εδώ. Θέμα, μεγάλο θέμα. Τι είπατε. Τρομερό θέμα. Κατήχαν την νανοτεχνολογία. Πάμε, πάμε, πάμε. Εδώ, κατεβείτε. Αύξηση παρανόμων αρχαιολογικών εσκαφών λόγω κρίσης. Έτσι, καταλαβαίνετε. Έχει ενδιαφέρον. Ψάχνουν, έχουν διαλύσει την Ελλάδα. Κοιμούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Κάποια στιγμή ξυπνάνε, βέβαια, να μετά ξαναπέφτουν από το άλλο πλευρό. Για να, για να γυρίσουν στάση. Γυρίσουν από το άλλο. Κάτι γίνεται στο ενδιάμεσο πάντως. Πρέπει να το πούμε, να μην είμαστε έτσι. Πρέπει να τους δώσουμε συγχαρητήρια. Όταν ξυπνάνε, κάνουν κάτι. Μετά όμως τους ξαναπιάνουν. Όταν κοιμούνται, πρέπει να τους κουνάμε. Εκλάμψεις. Λοιπόν, και πάμε στο θέμα εδώ, κύριε Βαρελά, σας παρακαλώ. Το μεγάλο θέμα της ημέρας. Στο καλό μας ψεκάζουν αεροψεκασμοί, χημικές ουσίες. Από τη σελίδα μας mysticaperadon.gr μπείτε, γραφτείτε μέλη. Μπορείτε να μας πατήσετε πάνω να το δούμε το θέμα αυτό. Βεβαίως. Έτσι. Να μπει για ο κόσμος... να δούμε. Όχι, αυτό θέλω να δούμε. Το ντοκιμαντέρ θέλω να δούμε, κύριε Βαρελά. Να δείξουμε πόσο μεγάλο είναι το κομμάτι. Έτσι. Να μπείτε μέσα, να περιηγηθείτε. Εδώ, κατεβείτε σας παρακαλώ. Ωραία, και πάμε εδώ. Τι στο καλό μας ψεκάζουν. Το βλέπετε. Ωραία. Αν θα το πατήσετε θα μας δώσετε ένα δείγμα παρακαλώ. Ναι. Ένα δείγμα. Είναι μια πλήρης ταινία. Υπάρχει στο διαδίκτυο, υπάρχει σε αυτό. Προχωρήστε το λιγάκι σας παρακαλώ. Προχωρήστε το κάπου εδώ για να δείξουμε στον κόσμο. Μια μισή ώρα ταινία ολόκληρη για τους ψεκασμούς. Με τρομερές λεπτομέρειες. Και μας δείχνει τεχνικές λεπτομέρειες. Μας λέει, αναφυσβήτητα αυτά που λέμε στον ουρανό, ταιριάζουν με όσα περιγράφονται στις πατέντες και είναι ο Ντέιν Γουίνγκτον. Έτσι. Και τα υλικά στο έδαφος ταιριάζουν με τις πατέντες, ενώ δεν εντοπίζονταν πριν από 5 χρόνια. Ενώ τα βλέπουμε αυτά, θέλετε να μας μιλάτε, είναι πρόσφατο φαινόμενο, λέει. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις τα ποσοστά αλουμινίου ανεβαίνουν 50.000 στα 100 τα τελευταία 5 χρόνια. Σταματάμε εδώ. Ναι. Σταματάμε εδώ. Έτσι. Ανεβαίνουν 50.000% τα ποσοστά αλουμινίου. Τι κάνει και δουλεύουμε. Η ελληνική κυβέρνηση, τι κάνει. Τι κάνει η υπεύθυνη πολιτεία. Την επιτροπή της απαντήσεις, κύριε Κατσάρη. Δηλαδή, σας παρακαλώ πολύ, είστε σοβαρός επιστήμονας. Έχει κολλήσει τα θα, εγώ θα λέω. Και πηγαίνετε, σας παρακαλώ, να δείξουμε τις φωτογραφίες, να δείξουμε τη συνέχεια των ψεκασμών. Με το θα κυβερνάνε 37 χρόνια. Ας πάμε λοιπόν να ξαναδούμε εδώ, αυτά τις έχουμε δει. Θα προχωρήσουμε στις επόμενες, σας παρακαλώ. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε και τις άλλες φωτογραφίες που έχουμε δει. Σχολιάσουμε και αυτά που είπατε προηγουμένως. Ναι, έχουμε και πίνακες. Παρακαλώ από το κοντρόλ να μου δώσετε το χρόνο το οποίο μας απομένει. Το Σάββατο, βέβαια, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σε όλη. Στη Ροδόνη 36 στον Κολονό, συνεχίζουμε την ομιλία μας από τον κύριο Κατσαρό, που θα μας αναλύσει ακόμα περισσότερο, με ακόμα περισσότερους πίνακες, ακόμα περισσότερες φωτογραφίες. Και με άμεσα θα απαντήσει και στις ερωτήσεις σας, με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους, στο Ροδόνη 36 στον Κολονό. 7 η ώρα το απόγευμα, αυτό το Σάββατο. Έτσι. Πάμε να δούμε λοιπόν, κύριε Βαρελά, σας παρακαλώ, τις φωτογραφίες. Κοιτάξτε, λοιπόν. Πόσο χαρακτηριστικές είναι αυτές οι οποίες έχουν κρύψει τον ήλιο. Μάλιστα. Φανταστείτε αυτόν τον ουρανό πριν τον ψεκασμό, γαλάζιο όπως τον μπλε που είναι το πλαίσιο, ας πούμε, της εικόνας. Μάλιστα. Κύριε Κατσάρε, σας ακούμε. Έτσι αυτό είναι. Μάλιστα. Την επόμενη, παρακαλώ. Εδώ, τι βλέπουμε εδώ, κύριε Κατσάρε. Τι βλέπουμε, δεν χρειάζονται σχόλια. Κύριε Φεξή, ρυθμίζουν. Κοιτάξτε πώς είναι, βγαίνουν και έγχρωμα. Είναι οι αντανακλάσεις του αλουμινίου. Και κοιτάξτε την απάνω αριστερά εικόνα. Έχετε δει ποτέ αεροπλάνα συμβατικά? Όχι. Να φύγουν από είναι από πίνακες ζωγραφικής του Νταλή και έχετε κάνει λάθος στον εικονίδιο. Λέτε να έχω κάνει λάθος. Από το αλουμίνιο. Το συνεργάτη σας. Από το αλουμίνιο, ρυθμίζουν από το αλουμίνιο. Ακριβώς. Είναι η διάθεση του φωτός, η αποσύνδεση. Είναι η διάθεση, ακριβώς. Πάμε στο επόμενο που πρέπει να υπάρχει ένα υλικό ανάμεσα. Εδώ, αυτό πρέπει να είναι Νταλή. Σίγουρα το επάνω. Το πάνω αριστερά. Νταλή. Κόβω το χέρι μου. Μήπως προσπαθούν να μας φτιάξουν τη διάθεση με έργα τέχνης έτσι για όλο τον κόσμο. Είναι ουρανό. Φτιάχνουν μια αρμονία. Όχι, όχι. Υπτάμενος δίσκος. Μπορεί να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτά είναι τα αέρια του αεροπλάνου, τα καύσιμα, μα μας δουλεύουν τόσο για. Την εικόνα δεξιά, πως έχει απλωθεί σε ολόκληρο το. Είστε, κύριε Μπεξή, σας καταγγέλω ως συνωμοσιολόγο. Εδώ βλέπουμε μια αρμονία χρωμάτων. Ένα ιδεόγραμμα στον ουρανό, ωραίο, και προσπαθούν, επειδή έχουμε κατάθλιψη, όταν κοιτάμε απάνω, να βλέπουμε μια ωραία ατμόσφαιρα. Σε καμβά, λέει και η ταινία. Κοιτάξτε ένα ωραίο καμβά. Τι είναι αυτό τώρα εδώ, αυτά που βλέπουμε εδώ. Είναι από τη συλλογή σας, πρέπει να οφείλουμε να πούμε, κύριε Κατσαρέ, φωτογραφίες που εσείς ειδικά μας φέρατε. Η εργασία ετών την οποία κάνετε πάνω στο φαινόμενο. Άλλες φωτογραφίες, έτσι. Εδώ είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ, χαμός έχει γίνει. Καλλιτεχνικά. Τι πετάνε μέσα. Τι πετάνε στο τέλος, κύριε Κατσαρέ, θα το πω εγώ αυτό, θα μας πούνε ότι φταίνει η εξωγήινη. Ναι, δεν είναι δικά μας, θα πούνε, έρχονται παντού.
και θα πάμε σε άλλη συνωμοσιολογία. Θα τα ακούσετε συντόμωσα το. Ναι, δεν το κάναμε εμείς, σου λέει, η εξωγήινη, γιατί κάτι πενιχθήκατε πριν. Αλλά εγώ, εγώ έκανα μία ερώτηση. Ναι, ναι. Πού την πάνε τη δουλειά? Εγώ την πάνε στην τόλη. Κάνουνε την πρόβα στα ζώα. Όπως και τα ποντίκια, επειδή έχουν ισχυρό οργανισμό, όλα τα δυνατά φάρμακα πριν πάνε στον άνθρωπο γίνονται στα ποντίκια. Σωστό. Mm-hmm. Λοιπόν, κάναν την τόλη να δουν η μετάλλαξη στο ζώο, παύλα πρόβατο, πώς μπορεί να εξελιχθεί. Είχε 5 χρόνια ζωή. Λοιπόν, πάνε να φτιάξουν το μολυβένιο στρατιωτάκι. Το θυμάστε το μισό. Κύριε Γεωργίου, ναι. Θα σου βάλουν το τσιπάκι. Και έχει ακόμα περισσότερο. Έχει περισσότερο. Θα σου βάλουν το τσιπάκι και θα πηγαίνει χωρίς συνέστημα, δεν θα κλαίει καμιά μάνα. Θα σκοτώνεσαι, το έχω κάνει εκπομπή χρόνια εγώ αυτό, αλλά τώρα δράτω με τις ευκαιρίες που το πάρω. Δεν λέω άλλα, το Σάββατο. Να είστε. Έτσι και κύριε Γεωργίου, τα σκέφτεστε όλα αυτά και σκεφτείτε και κάτι άλλο που σας δώσω τώρα. Έχουμε και τον εύκολο τρόπο, έτσι. Το χρήμα, το απρόσωπο, το πλαστικό, που πρέπει να το έχουμε κρυμμένο με τις καρτούλες μας, με τα έτσι, με τα αυτά, ε. Το συνεχές κυνηγητό των υλικών αποκτημάτων. Και θα έχουμε τα τσιπάκια και... μας όλα αυτά. Δεν οδηγεί στο πουθενά. Τσιπαρισμένοι όλοι. Όχι πατατάκια, τσιπάκια εννοώ με τα άλλα. Έτσι μην μπερδευτούμε τώρα. Τσιπαρισμένοι όλοι. Μάλλον οδηγεί στο πουθενά. Με τα ζώα. Ήδη πήγαμε με τα σκυλάκια, λέει, για να τα βρουν, μην χαθούν τα κακόμοιρα. Από εκεί ξεκινάει. Εγώ θυμάμαι στο χωριό μου, στο Βαλτέτσι που πηγαίναμε για κυνήγι, στα σκυλάκια είχαμε στην Αρκαδία. Είχαμε κουδουνάκι. Και ξέρετε, το ακούγαμε. Ξέρετε από πόσα χιλιόμετρα που ήταν και το βρίσκαμε. Πληροφορία θέλετε. Φίλο εφημερίδας κυβερνήσεως, πληροφορία, το θυμήθηκα τώρα. Ναι. 1η Δεκεμβρίου του 2003. Υπάρχει ΦΕΚ. Ναι, αλλά θέλω να ακούσω τον κύριο Γεωργίου, το πείτε αυτό. Συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη για να το ξεράσω. Σα συγχωρεί, κύριε Γεωργίου, και εγώ και εμεί. Συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο. 1η Δεκεμβρίου 2003. Είναι σημαντικό αυτό, αστείο. Φίλο εφημερίδας κυβερνήσεως. Και λέει περί των κτηνιάτρων υποχρεούνται να τσιπάρουν τα ζώα, ειδικά τα οικόστα κλπ. Ακριβώς. Και πάνε στις γιαγιάδες και στους φιλές πνάχνους, μοναχικούς ανθρώπους που έχουν ζώα, και λέει τσιπάρισε το, μην το χάσεις κλπ. Ο νόμος ο εναλλακτικός λήγει 30 Μαΐου του 4. 6 μήνες είχε. Δηλαδή ισχύει από την 1η Ιουνίου του 4. Είναι υποχρεωτικό το τσιπάρισμα στα ζώα, όποιος δεν το έχει τιμωρείται και πρέπει να έχουν βιβλίο και κτηνίατροι. Τι θέλω να πω όμως. Για τα ζώα, το βιβλιάριο, το τσιπαρισμένο, είναι 3 σελίδες. Για τα αφεντικό, ξέρετε πώς είναι. Πόσες? 8. Σε τσιπάρει, μέσω του σου παίρνει την database. Δηλαδή, ομυρή, κύριε, εδώ λέει κάτι πολύ σημαντικό. Από το ζωάκι. Κύριε Γεωργίου, ο νόμος ισχύει για 3. Προσέξτε αυτό. Αυτό που λέει τώρα ο κ. Καρποδής είναι πολύ σημαντικό. Τάχα πα στο ζώο, φακελώνουν το ζώο λοιπόν με 3 σελίδες. Σελίδες και τον ιδιοκτήτη με 8. Παρακαλώ, όποιος θέλει, φίλο εφημερίδας κυβερνήσεως 2003, 1η Δεκεμβρίου. Υπογραφή ο κύριος Καναλίδης. Είναι καταπληκτικό. Σας ακούμε, κύριε Γεωργίου. Τι είναι, αυτά είναι γνωστά. Ποιο? Εγώ απόψε. Δεν είναι γνωστό. Καμία... Ποιο είναι γνωστό αυτό? Είναι γνωστά, θα τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Όχι, δεν είναι γνωστό. Φίλο εφημερίδας κυβερνήσεως, κύριε Γεωργίου. Δεν είναι γνωστό αυτό. Υπογραφή Καναλίδης. Κυριακή έχουμε εκλογές. Πηγαίνετε. Πάμε, ξυπνάμε, προχωράμε. Ναι. Δεν μιλάω μόνο για τα ζώα και για τους ανθρώπους. Αυτό για τους ανθρώπους, αυτό λέω. Ναι. Αυτό είναι γνωστό. Τι, πού το βλέπετε εσείς το πράγμα να πηγαίνει, ναι. Απόψε η εκπομπή μας, χάρη και στον κύριο Κατσαρό, ήταν αφιερωμένη στον πλανήτη. Και εγώ μια ελπίδα μόνο έχω. Να γίνει μια κοινωνία πολιτών του πλανήτη τελείως διαφορετική από αυτή της παγκοσμιοποιήσεως που πάνε να μας επιβάλλουν. Διότι η καταστροφή δεν θα είναι για μας μόνο, θα είναι και για εκείνους. Θα γίνει boomerang και για αυτούς τους δυνάστες, για αυτούς που έχουν τα χρήματα και νομίζουν ότι μπορούν να επιβάλλουν το δικό τους τρόπο. Επί της γης και επί των ανθρώπων. Αυτό που λέτε είναι αφετηρία. Αυτό που λέτε είναι αφετηρία για μια πολύ μεγάλη σκέψη. Μήπως τελικά αυτό που φαίνεται και λέμε είναι αδύνατο, μα γιατί και οι ίδιοι δεν έχουν οικογένειες, δεν έχουν σπίτι, δεν έχουν ανθρώπους που αγαπάνε. Mm-hmm. Μήπως τελικά. Ακριβώς επειδή δεν ανήκουν αυτοί οι οποίοι τα σχεδιάζουν όλα αυτά σε αυτήν την κατηγορία, δεν τους ενδιαφέρει κιόλας. Εγώ πετάω σήμερα ορισμένα, αλλά απλά τα πετάω έτσι. Και αφήστε το, κύριε Καρποδίνη, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έγινε έτσι. Φαντάζομαι ευρύτερα κατανοητό, δεν μπορούμε και περισσότερο και λόγω του προχωρημένου της χώρας. Αλλά σήμερα ακριβώς φαίνεται πού οδηγείται το πράγμα. Φαίνεται πού οδηγείται το πράγμα. Κυρία Καλέγια.
Ακούγονται εξωφρενικά, αν μην τι άλλο, όλα αυτά. Αλλά αντιμετωπίσιμα. Προσέξτε. Αντιμετωπίσιμα, κοιτάξτε, υπάρχουν. Αντιμετωπίσιμα, λύσεις. Όλα αυτά αντιμετωπίζονται. Υπάρχουν λύσεις εφόσον το αποφασίσει ο καθένας να μάθει, να δει τι μπορεί να κάνει από μόνος του, ούτως ώστε να βρει μια καλύτερη διέξοδο και για τη διατροφή του και για την υγεία του πάνω απ' όλα. Πώς θα αντιμετωπίσει τον οργανισμό του, το περιβάλλον του, όλα αυτά. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν δυνατότητες. Το θέμα είναι πού θα στραφεί κάποιος να τις αναζητήσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μήπως όμως, κοιτάξτε, ξέρετε τι λείπει αυτό το οποίο, να το πούμε αμέσως τι είναι αυτό που λείπει. Λείπει αυτό που ονομάζεται κρίσιμη μάζα. Ναι. Όσο και αν ακουστεί άσχημα η λέξη μάζα και ακούγεται, η κρίσιμη μάζα είναι μια ομάδα ανθρώπων με συγκεκριμένο ποσοστιαίο μέγεθος, η οποία μπορεί να γυρίσει τα πάνω κάτω. Αρκεί αυτή η κρίσιμη μάζα να είναι μάζα, να είναι ενωμένη. Να είναι συμπαγή. Μαζί. Και να έχει εμπιστοσύνη. Να είναι μαζί. Και να είναι μαζί. Δεν κακή λέξη. Μαζί. Φιλοσοφική λήθος. Η συνοχή. Η συνοχή. Έτσι κύριε. Ακόμα πιο σωστά. Αυτό, φίλες και φίλοι, λείπει σήμερα. Και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Στον ευρύτερο κόσμο. Διότι αν υπήρχε αυτή η κρίσιμη ομάδα, η οποία θα εφαρμόζει, αλλά θα εφαρμόζει και θα έχει εμπιστοσύνη, συγκεκριμένες τακτικές, δηλαδή άμεση καταγγελία, νομικές ενέργειες. Πώς τον είπατε τον κύριο τον Τάδε, τον κύριο Καρτάλη. Ο κύριος Καρτάλης, με κάθε σεβασμό στον κύριο Καρτάλη, μπορεί να είναι συμπαθέστατος άνθρωπος. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος όμως, όταν στην Κύπρο εσάς σας βγάλανε, σας κάλεσε η Κυπριακή Δημοκρατία και τους βούτυξε τα αυτάκια τους Εγγλέζους και τους λέει, έλα εδώ του λέει, θα έρθεις εδώ να απολογηθείς. Γιατί οι βάσεις σου είναι ύποπτες για αεροψεκασμούς. Και φωνάζει τον Κατσαρό και του λέει, έλα εδώ να μιλήσεις στην Κυπριακή Βουλή. Και έχουμε και αποτέλεσμα. Και λέει, βεβαίως, θα αρχίσουμε και κάνουμε έργα για να δούμε τι γίνεται και να το αποτρέψουμε. Όταν λοιπόν ο κύριος Καρτάλης και όποιος Καρτάλης μετά από τέτοιο pressing δικός, μετά από τέτοιες, σας λέει θα το αφήσουμε και θα δούμε και θα κάνουμε και τίποτα δεν γίνεται, πάει να πει ότι μας έχει γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων του μέχρι ότου να μας αποδείξει το αντίθετο. Και δεν έχει μόνο εμάς, έχει όλον τον ελληνικό λαό, όπως όλοι αυτοί που θα πάνε και ζητάνε την ψήφο για να ξαναβγούνε και να ολοκληρώσουν την καταστροφή. Και εδώ πρέπει να επισημάνω ότι στην Κύπρο ήταν το κόμμα των οικολόγων περιβαλλοντιστών με τον βουλευτή που έχουν εκεί στη Βουλή, τον κύριο Περδίκη, που ξεκίνησε όλη αυτή την... Μπράβο του. Γιατί εμείς δεν έχουμε παροπίδες. Όποιος κάνει καλό για την πατρίδα, για τον άνθρωπο, για την ανθρωπότητα γενικότερα, πρέπει να τον ανταμείψουμε. Ούτε μας ενδιαφέρει αν είναι μαύρος, κόκκινος, κίτρινος, μπλε, μπριμέ, πράσινος κτλ. Και ποια είναι και η δύναμη της Κύπρου που είναι έτσι, η μισή κατεκτημένη. Ακριβώς. Σκεφτείτε λοιπόν φανταστείτε, τη δυναμική του φανταστείτε. Φάρματος. Και άλλη μια φορά να μνημονεύσουμε το μεγάλο αυτό πατριώτη και Έλληνα, τον Τάσο τον Παπαδόπουλο. Εντάξει. Άλλη μια φορά. Φίλες και φίλοι, θα φτάσαμε κάπου στο τέλος. Πρέπει να σας πω ότι το Σάββατο μην χάσετε τη μοναδική αυτή ομιλία του κυρίου Κατσαρού. Δωδώνης 36 στον Κολωνό, 7 η ώρα. Μη λείψετε, γιατί θα είναι συγκλονιστικά αυτά που θα ακουστούν και θα δείξουμε. Επίσης, σας ζητώ τη στήριξη προς το ηχόρ και σε ό,τι κάνουμε για να αποκτήσουμε ακόμα μεγαλύτερη δύναμη. Αυτό είναι το τεύχος που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα, το 122. Όπου το βρείτε, αποκτήστε το, στηρίξτε για να αποκτήσουμε ακόμα μεγαλύτερη δύναμη για να γυρίσουμε ακόμα περισσότερες τούμπες στα δεδομένα τους. Και όποιες προσπάθειες κάνουμε, σταθείτε δίπλα μας. Μόνο με ενότητα και συμπαγή, καθαρό λόγο και υπεύθυνο, μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Εμείς κύριε Κατσαρέ, θα είμαστε δίπλα σας, θα μιλήσουμε και μετά από την Κυριακή αυτή και έχουμε πολλά να πούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήρθατε σήμερα στην εκπομπή μας. Τη συνεχίζουμε την εκπομπή, φίλες και φίλοι, το Σάββατο, όπου ο κύριος Κατσαρός θα είναι ο βασικός ομιλητής, ο κεντρικός ομιλητής στην αίθουσά μας Δωδώνης 36 στον Κορονό, ώρα 7, με είσοδο ελεύθερη για όλες και όλους. Ελάτε από κοντά, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Κυρία Καλέγια, θέλω για άλλη μια φορά
να σας ευχαριστήσω. Δεν πιάσαμε αρχαιολογικά θέματα σήμερα. Δεν έχει σημασία. Έτσι. Και ο Διοσκορίδης μέσα στα πλαίσια της γενικότερης αρχαιοελληνικής παιδείας. Και πόσα είχαμε ακόμα που είδατε. Και πόσα είχαμε που δεν προλάβαμε να πούμε. Είδατε πόσα έχουμε να πούμε. Και σειρά από θέματα. Αλλά αυτή τη στιγμή προέχει. Έκανα την επιλογή λόγω του και της Κυριακής της ιδιαίτερης για να καταλάβουμε τι μας γίνεται, να πάρουμε μια ιδέα. Έκανα αυτή την επιλογή λοιπόν, γιατί θεωρώ και πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο ελληνικός πολιτισμός δεν είναι κάτι στατικό, κάτι πεθαμένο, δεν είναι μόνο πέτρες, μάρμαρα ή οτιδήποτε άλλα υλικά. Είναι εδώ ο ελληνικός πολιτισμός λόγος και είναι για όλους τους ανθρώπους της Ιφιλίου για να μπορέσει να αλλάξει τρόπους ζωής, να κατακτήσουν άλλα υψηλότερα ιδεώδη και όχι αυτά τα οποία μας επιφυλάσσουν μέσω της παγκοσμιοποίησης. Κύριε Βαρελά, θέλω να σας ευχαριστήσω. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και σήμερα, αν και δεν βγάλαμε και πάρα πολλά. Δεν πειράζει, είναι τόσο μεγάλο αυτό το θέμα. Πέντε ώρες να είχαμε. Ακούστε. Πέντε ώρες να είχαμε. Τι να πρωτοποιήσω. Φαντάζομαι και όλοι μας, γιατί έχουμε αυτό που μας σπρώχνει εσωτερικά για να βγάλουμε πράγματα προς τα έξω. Φαντάζομαι ότι θα μπορούσαμε να βγάλουμε. Εγώ θέλω να πω μόνο αυτό που είπατε και εσείς. Ότι η γνώση είναι δύναμη ακόμα και σε αυτά εδώ που μας ψεκάζουν. Οι πρόγονοί μας δίνουν τη λύση μέσω της διατροφής, μέσω της τροφής. Έχουμε την άμυνα να τη δυναμώσουμε από μόνοι μας μέσα από αντικαρκυνικά προϊόντα όπως ήταν τα αμύγδαλα, να δυναμώσουμε το ανοσοποιητικό μας και να αντισταθούμε όσο μπορούμε. Και μπορούμε να το κάνουμε. Βέβαια. Και μπορούμε. Βέβαια. Μπορούμε, φίλες και φίλοι. Πρέπει. Πολλά μπορούμε να αλλάξουμε αρκεί να τα πιστέψουμε. Κύριε Γεωργίου μου. Άλλη μια ωραία εκπομπή, πραγματικά. Ο κύριος Κατσαρός βοήθησε πάρα πολύ. Και ελπίζω, διότι πολλά από αυτά που λέμε εδώ τα ακούμε και από πολιτικά στόματα και σε πολιτικά γραφεία και θα τα ακούσουμε και στη Βουλή. Και θα φέρω ένα θέμα που το έχουμε αφήσει στη μέση για την ελληνική οικονομία. Πριν από 4 μήνες και κάποιος πολιτικός, αρχηγός κόμματος, αναφέρθηκε σε ενιαίο ισολογισμό, εθνικό ισολογισμό, όπου εκεί θα τρίβουμε τα μάτια μας, διότι τα περιουσιακά στοιχεία είναι, υπερκαλύπτουν κατά πολύ και το δανεισμό αλλά και όλα τα τυχόν άλλα έξοδα τα οποία ίσως αυτό, συσσωρευτεί. Κύριε Γεωργίου, θα έπρεπε να είναι ένα βασικό θέμα μελλοντικής μας εκπομπής. Έτσι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και για άλλη μια ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να εκφράσω κάποιες απόψεις. Δεν είπαμε 5 ώρες να είχαμε, ναι. Θα συνεχίζαμε και 6 και 7. Το πιστεύω αυτό που σας λέω. Ειδικά σήμερα. Ειδικά σήμερα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω μια και κλείνουμε. Κυρίως μας τίμησε με την παρουσία του κ. Κατσαρός. Σας ευχαριστούμε. Είστε καταπληκτικός. Διότι έχετε ειδικές γνώσεις που βοηθάνε το κοινό και εμάς να συμμετάσχουμε. Λοιπόν, ένα. Δεύτερον, επειδή εμείς προβάλλουμε τα ελληνικά προϊόντα κλπ. Περί αλόγης, είχα πει και την άλλη φορά. Θα φέρω εγώ εδώ τους ανθρώπους οι οποίοι προτριετίας ξεκινήσαν να παράγουν την αλόη, το φυτό αυτό των 2.000 ετών, στην Κρήτη, είναι φίλοι μου, και επειδή πρόκειται να γίνει και μια έκθεση με ελληνικά προϊόντα προς το τέλος του μήνα, θα τα πούμε αυτά σε μια από τις επόμενες εκπομπές, θα είναι εδώ οι άνθρωποι και θα λένε με το γνωσιολογικό επίπεδο που έχουν τώρα αυτά που λέει ο Διοσκουρίδης του 2000 χρόνια. Και επειδή είπατε και για την ορθογραφία. Και πρέπει να προχωρήσει. Εάν το κοινοβούλιο είναι με ύψιλον, είναι από το άστρο του κοινός. Αν υπάρχει είναι παρεξήγηση. Με ύψιλον. Άμα είναι με ύψιλον. Είναι... Βούλονται οι Κίνες. Από το Σύριο. Α, μάλιστα. Μην φοβάστε τις λέξεις. Δηλαδή, η ελληνική γραμματεία και η ορθογραφία τα λέει όλα. Δηλαδή, τι λέει η κυρία Διαμαντοπούλου. Το κοινοβούλιο του Συρίου θα ήταν με ύψιλον. Βέβαια. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Από το άστρο του κοινό. Τώρα το κατανοήσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πρέπει πολύ. Πρέπει να τα λέμε αυτά στον κόσμο. Ευχαριστούμε. Φίλες και φίλοι. Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ένα θέλω να σας πω και να σταθώ με αυτό. Μπορούμε πολλά να αλλάξουμε αρκεί να το πιστέψουμε. Αρκεί να νιώσουμε ότι είμαστε ενωμένοι και έχουμε ένα κοινό σκοπό. Να μην κάνουμε πίσω και να προχωράμε συγκεντρωμένοι χωρίς να επηρεαζόμαστε από τις ειρήνες, δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, να προχωρήσουμε στο δρόμο που οφείλουμε βάσει των προγονικών μας αξιών. Να οδεύσουμε στο δρόμο δηλαδή προς τον εξανθρωπισμό της οικουμένης. Να είστε κοντά μας, να είστε καλά, για άλλο ένα βράδυ, για άλλη μια φορά, τα μυστικά περάσματα φέρανε τα πάνω κάτω. Καλό σας βράδυ.